Δεν το έπαιξε στο ΒΑΚ αυτό, δεν το έπαιξε φίλε. Γιατί, δεν είμαστε champions, όχι champions, cup winners. Cup winners. Δεν το έπαιξε. Γιατί έτσι. Έπαιξε τον ύμνο βέβαια. Έπαιξε, τον έβαλε. Έβαλε ύμνο. Μπήκαν μέσα στα παουξάκια, πανηγυρίζαν. Πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραία πράγματα. Αντρέα, σε είδαμε με το κύπελο. Φίλος μας ο Αντρέας. Ο Αντρέας Κατσαρός, δικηγόρος, φιλαράκι. Πρώτος πρώτος στο πέναλτι με το που κατέβηκε η ομάδα. Τον δώσα το κύπελο. Τζούνις, είμαι κουρασμένος από χθες. Α, η Εύελιν. Μας στέλνει καρδούλες. Έτσι, καρδούλες. Αυτή τη στιγμή κάνουμε live, κυρίες και κύριοι. Live, baby. Τι γίνεται, Γιάννη, σου λείψα. Κόλκας ήρθε μετά από 2 μήνες. Αλλάξαμε και ηχολήπτη. Όχι. Αγνωριστούμε, ρε, πώς το λένε. Το Γιάννης, δεν ξέρω. Γιάννης. Δεν το ξέρω, δεν έχουμε ξανασυνεργαστεί. Από την Αυστραλία. Όμα, για. Καγκούρο, καγκούρο. Αυτό ήταν από τον Καναδά. Βλαχοαγγλικά μιλάτε και οι δύο. Μοιάζουν καθόλου τα δικά σα με τα δικά του. Ναι. Ναι, λέει. Τι ναι, πού να μοιάζουν. Μιλήστε λίγο να τσιφλάχω αγγλικά να δω τι γίνεται. Μιλήστε λίγο. Τι έγινε, πήρε στο κύπελο τώρα και δεν σταματιέσαι. Όχι, μιλήστε παντού σ' ακούω. Δηλαδή, πάω να ανοίξω ραδιόφωνο, τηλεόραση, παντού εκεί είσαι. Σαν την τζαμπ, πετάχτηκε με παντού. Γιατί ρε. Μα ούτε μετάδοση έκανα τίποτα. Είναι πολύ διακριτικό σου. Δεν έχει αφήσει. Τι. Ερτζιανό ή Ερτζιανό. Πολύ πάω, κρεμπού. Πολύ πάω. 3 μέρες τώρα, πολύ πάω. Μετά την παρέμβαση Φουρτιώτη χθες το Ε. Έβλεπα μενιό live πριν τον αγώνα. Όχι και μετά, αναλύσεις εκεί, ιστορίες. Ω, Σπυριντούλα εμφανίστηκε. Γεια σου, Σπυριντούλα. Καλησπέρα. Σπυριντούλα. Πώς το λένε, Φουρτιώτης ανάλυση, φίλε, live. Ο Ατρίδης στον αέρα. Ατρίδης τι έγινε. Ο Ατρίδης στον μόνο αέρα. Αυτός έχει δουλειά για του χρόνου, ξέρουμε, για τον νέα σεζόν μόνο αυτός είναι. Ακόκουλα δεις. Όχι, έχει κλείσει και η Βραχάρη και ο Σπυρόπουλος. Α, εσύ. Εγώ τι εγώ. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Το θέμα μπάσκετ ποιος θα το λέει. Εγώ ρε, τι θα μπαίνω, ξεκινάει το παιχνίδι και θα λέω τι. Θα πούμε για μπάσκετ, τι πεντάδα έχω βγάλει, ρε φίλε. Πες μου, τι πεντάδα έχεις βγάλει. Είναι δυνατόν να έχεις βγάλει αυτή την πεντάδα. Γιατί να μην έχω βγάλει την πεντάδα. Θα μαλώσω. 70 μπάλες θες. Τι λες, ρε. Τι λέω. Πρώτα απ' όλα, οι 3 από αυτούς παίζαν μαζί. Οι 4 παίζαν μαζί. Όχι, 3. Ο Μπέρι δεν ήταν. Όχι, δεν ήταν. 4 κι εγώ. Οι 4. Βγάζει Σάβιτς. Βγάλε Σάβιτς. Δεν μπορούσα να βάλω φασούρα με τίποτα, ξέρω. Εγώ. Δεν σε βάζω πεντάδα, ξεφτιλιζόμαστε. Τι? Δεν πα σε βάλω πεντάδα στην ιστορία. Εντάξει, σε βάλω 12, τι άλλο να κάνω. 2 τίτλους, 7 χρόνια. Οι άλλοι δεν ήταν κανένα τη Ευρώπη. Τα 5,5 χρόνια βασικό. 1,5 χρόνο με τρώγανε. Ναι, το ξέρω. Μετά άρχισα, μεγάλωσα τότε. Ο Γιαννάκης έγινε Γιαννούλης. Και φεύγανε οι καρέκλες από κάτω. Δεν είμαι πενταδίσιος, έφυγες. Εντάξει, έχω να δεις τώρα. Θα πω την πεντάδα μου. Αν συμφωνήσει ο λαός, καλώς. Εγώ θα πω γιατί ο καθένας. Και έχω και, ναι, και θα κάνω μια παρέμβαση μετά με τον Λέβιγκστον. Γιατί βλέπω ότι πολύ αγάπη, πολύ καλός παίκτης. Αλλά θα τα πούμε σε λίγο. Δηλαδή, τόλμησε ο άλλος να μου πει δεν έβαλε τον Κλιφ. Α, συγκρίνω δηλαδή τον Κλιφ με τον Πέρι στην προσφορά του στον Πάοκ. Όχι την προσφορά. Ο Κλιφ ήταν ένας άλτης. Δεν ήταν παίκτης. Ένας που πήδαγε ψηλά. Άλλοι πηδάγαν πολύ, άλλοι πηδάγαν ψηλά. Αυτός, διαφορά. Εντάξει, να σου πω κάτι, τι πάθαμε εκείνη τη χρονιά. Είχαμε 2 τεσσάρια υψηλού επίπεδου και αναγκαστήκαμε και τον βγάλαμε στο 3. Ναι. Με μπάλο ο Λέβιγκστον. Εκεί μπορεί να χάσει ο Λέβιγκστον. Γιατί τι θα έκανε σαν τεσσάρι, ρε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Σου λέω, το μόνο ελαφρυντικό του είναι αυτό. Τίποτα. Τι γίνεται, Γιάννη μου, μίλα μου για σένα λίγο. Πώς αισθάνθηκε το χάρηκε στο κύπελο. Πάρα πολύ το χάρηκα. Ναι. Πήγαμε σε ένα φίλο εκεί πέρα, τρώγαμε τώρα, κάναμε 2,5 ώρε τρώγαμε. Στον Κρόνο εκεί, σαν ένα φιλαράκι. Α, τι κάνει το παουξάκι, κύριε. Δεν παουξάκι. Παουξάκι, ναι. Παουξάκι, ναι. Ναι. Ωραίο φαΐ. Με τον Αλέκο το φίλο εκεί πέρα. Ο Αλέκος όπως δεν το επιλέγουμε, πηγαίνει και τρέχει. Ναι. Που δεν είναι παουξάκι, όπως είναι η αλήθεια. Δεν είναι παουξάκι, αλλά ήταν έσφιξε. Μόλις μπήκε τον γκολ, έσφιξε τη γροθιά. Με έπιασε εδώ πέρα, μου λέγε συγχαρητήρια. Λες και το έβαλα εγώ. Το Χρήστανθος έσφιξε τη γροθιά. Ναι, έκανε έτσι. Ναι, ναι. Ναι, ρε, ένας που, όχι, μάλλον μια γυναίκα ναι. Που αντιλαμβάνεσαι πόσα κουσούρια έχουν αυτές όταν λειτουργούν με συνέστημα. Πεντάδα, τον θέλουμε τον Γιάννη, λέει η Αφροδίτη. Συμφωνώ, Αφροδίτη, ευχαριστώ πολύ. Αφροδίτη, μη σκέφτεσαι με συνέστημα. Το παιδί βολές δεν έβαζε.
80% βολές είχα, φίλε. 4-5 σε κάθε αγώνα. Μετά τα 26. Πρώτα στα 30 μου, και τι έγινε. Άλλο. Τέλος πάντων, δεν είσαι για πεντάδα τώρα, εντάξει, είμαστε. Τελείωσα την καριέρα μου με double-double στον ΠΑΟΚ όλη τη σεζόν. Που δεν το έκανε ποτέ κανένα. Με double-double. Ο Μπέρι τι είχε, trouble-trouble. Ο Μπέρι άλλη θέση έπαιζε. Έτρωγα εγώ το ξύλο και έπαιρνε αυτό στα rebound. Μήνε που δεν ξέρει. Κόλλησε τώρα, κόλλησε. Όχι, γιατί δεν του πει εσύ, Ραφαήλ, εγώ το ξύλο να πάρω τα rebound. Γιατί ο Μπέρι έπαιρνε ένα εκατομμύριο και εμεί παίρναμε 30 απλά. Έπαιρνε ένα εκατομμύριο δολάρια και εσύ πήρε 30 εκατομμύρια αυτό, είπε. Ναι, 30 εκατομμύρια τότε πρέπει να τα τρώγε μέχρι το Δεκέμβρη. Εύκολα. Εύκολα. Εντάξει. Τέλος πάντων, φτάνει το live, φτάνει το live, πιάσει και το χέρι μου. Αγύμνασος. Θέλει ένας φίλος ο Ανδρέας, λέει, προβλέψεις για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Θα κάνουμε, ξεκινάει άλλο. ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ξεκινάμε τα play-off, ναι. Πάμε να αφήσουμε λίγο το live για να ασχοληθούμε με το ραδιόφωνο. Ναι. Okay. Έχουμε ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Mm-hmm. Σήμερα πήγα από το παλατάκι γιατί είχα μια φωτογράφηση εκεί πέρα, κάποια πραγματάκια. Mm-hmm. Και άκουσα ότι υπάρχει ενδεχόμενο να πάει η ομάδα ποδοσφαίρου, θα κάνουν ένα τραπέζι νομίζω το μεσημέρι και μετά θα πάνε όπως είναι όλοι στο παλατάκι. Πολύ καλό αυτό, άμα γίνει, μακάρι να γίνει, είναι για να ξαναδούν πάλι τους κυπελούχους Ελλάδος, να γεμίσει και το γήπεδο, χρειάζεται ο κόσμος να είναι εκεί, γιατί είναι μεγάλο παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι, εμπορικό παιχνίδι όπως λέτε και εσείς οι δημοσιογράφοι. Εμείς οι δημοσιογράφοι τι λέμε? Εμπορικό παιχνίδι. Είναι εμπορικό ζευγάρι. Ναι, εντάξει, αυτό. Εμπορικό ζευγάρι, φίλε. Εμπορικό. Τι να πεις ότι δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Η ΑΕΚ έχει πάρει 2 τίτλους ήδη. Έφαγε 40 πόντους στο κεφάλι. Έφαγε 40 πόντους στο κεφάλι που τον ξεκούρασε το Παναθηναϊκό. Με τσατίλα, με νεύρα, ο Παναθηναϊκός πολλά. Η διαιτησία από ό,τι είδα το παιχνίδι έσπρωχνε τον Παναθηναϊκό πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Για να σπρώξει την ΑΕΚ τώρα με εμάς, μην αγχώνεσαι. Εντάξει, δεν αγχώνομαι εγώ. Ναι, το Παναθηναϊκός τελείωσε το πρωτάθλημα. Το πλοίδι βάλαν πάλι, να ξέρεις. Ούτε ήθελα να πω, κάποιος το πέταξε και λέω δεν θέλω να ακούσω. Ο Παναθηναϊκός τελείωσε αίτητος το πρωτάθλημα. Φίλε. Ο Πανιώνης σώθηκε. Αυτό είναι, φίλε. Ο Αλεξανδρής έκανε 3 ήττες και σώθηκε. Δεν γίνονται αυτά, αλλά στο μπάσκετ όλα γίνονται. Τα Τρίκαλα πήγαν και κερδίσαν μέσα στον Κόρυβο με 7 παίχτες. Αυτό που μου είπες, φίλε, δεν το είχα σκεφτεί πριν, θα το αναλύσουμε μετά βέβαια. Ναι. Πού πάει αυτός? Χρυσάδε. Χρυσάδε, έλα εδώ να μας πεις ρε, για την εκδομή με τα τάπερ. Πες τον άλλο. Έλα ρε. Έλα, έλα λίγο να μας πεις ρε. Εκεί που ήταν η θεία σου η κούλα και μας θα κάνει μπαλόνια, έλα εδώ. Επειδή δεν πρόλαβα να δω. Ο Άρης είναι play-off ή όχι? Play-out δεν έχει στο μπάσκετ. Μόνο με Γιαννούλη play-off. Με Γιαννούλη έπαιξες. Πήγες να παίξεις τελικό. Άντε ρε Γιάννης, δεν κάνει κάτι να πάρει και τα λεφτά του, μας θα κάνει μπαλόνια. Τα 136 φαγετόγκα. 136. Δικά του τα ξέρω καλύτερα όπως είναι. 136. Φιλαράκι σου, Νταμιάν. Νταμιάν. 136. Να βοηθήσουμε το μεγάλο σύλλογο, έτσι που είπα. Να βοηθήσουμε το μεγάλο σύλλογο. Ένα άλλο. 27. Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, μωρέ. Άρα ένα τόσο άρεσε. Θα γράψετε πολλά ακόμα άρθρα για τη μεγαλύτερη μετακίνηση των τάπερ στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Θα προτιμούσαμε να πάρουμε το κύπελο και να ήμασταν εμείς. Αυτό έχουμε. Μας έχετε κουράσει. Ναι, λαό, όχι. Στη θεία μου την κούλα να είναι καλά. Κύπελο, εμείς λαό, τι να κάνουμε. Μεγαλύτερη μετακίνηση τάπερ στην ιστορία των τάπερ. Πήγαν όμως τα τάπερ. Πήγαν τα τάπερ, γιατί θα ασχοληθεί κανείς μαζί του. Η original είχε κάτι τάπερ, απλά τα πετούσε μαζί με μολότο. ΑΚ λέγονται. ΑΚ λέγεται, δεν είναι κοδουλάμψη της αστυνομίας. Μην μπερδεύεσαι. Θα μου πεταξείς αυτά. Δώσε ένα φύσα, την μέρα που είσαι πάω τελικό. Ναι. Αφίσα στο Άρη είσαι. Ναι. Την μετακίνηση του λαού του Άρη στο τελικό τότε που χάσαμε πάλι. Αλήθεια. Στο Άρη είσαι στην εφημερίδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πραγματικά. Όχι, ξανάρχεται. Κάτι δεν υπάρχει. Πλάσιες πωλήσεις χωρίς την αφήσα. Σκέψου τι θα πουλήσει η φλότσα, αν βάλει αφήσα αυτό. Ο ψεύτης, ο ψεύτης. Άντε, άντε. 7/7/77 γεννήθηκε. 23. Ναι. Τέλος πάντων ήταν μια παρέμβαση με τον Χρήστο Τσαλτήρη, ο οποίος έτρωγε
Γενικά θέλετε να αποφεύγει να πηγαίνει σπίτι, γιατί τέσσερα παιδιά δύσκολα είναι. Και κάθεται μέχρι αργά εδώ να κάνει δουλειά. Τι ήθελα να σου πω τώρα, ρε Γιάννη, μπερδεύτηκα. Ήθελα βασικά να ποστάρω το live μας και στις άλλες ομάδες μου. Ναι, να το ποστάρεις. Πάμε στη σελίδα του Λίμπερου. Έχουμε και μπόλικες σελίδες εδώ πέρα. Να καταλάβουν τα παιδιά ότι ξεκινήσαμε. Επικόλυση, συνέχεια. Να ευχαριστήσουμε όμως την πιτσαρία Fresh Day. Που μας έσωσε. Που μας έσωσε. Μας έφερε εδώ πέρα, μας έφερε πέντε πίτσες. Πόσες ήταν? Τέσσερις ήταν, αλλά έτσι που ήμουνα πέντε τέσσερις. Πέντε πίτσες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι στην Πέτρου Συνδίκα 22. Το τηλέφωνο είναι 231-088-9000. Είναι απίστευτο. Κατάπληξες. Ο Κόλκας έφαγε, όχι έφαγε, κατάπιε δύο. Ακούστε, άλλο να τρως και άλλο να καταπίνεις. Εγώ είδες, μια πιτσούλα έφαγα. Τι μια πιτσούλα, ρε Γιάννη, που κάθε κομμάτι σου είναι μια μισή μπουκιά. Δεν έχει. Σούπα τι έπαθα στο Σόφιτελ της Αθήνας, θα τους ξεσκίσω αυτούς που τους βρίσκω. Κατεβαίνω το αεροδρόμιο, έχω ένα ραντεβού σε Στίχημαν και είναι νωρίς ακόμα και ενώ κάτσε να πιούμε ένα καφέ εδώ στο Σόφιτελ και θα πάμε μετά. Έχω το Στράτο του Γιώργου Σεξλόγλου μαζί μου. Ποιον? Το Στράτο του Άκη Σεξλόγλου. Του Άκη Σεξλόγλου, το γιο. Είναι ο Άκης μαζί και ο Δημήτρης. Κατάλαβες τώρα όνομα που είπε. Ο Σεξλόγλου, ρε. Ο Σεξλόγλου, ο Άκης. Είναι από χθες. Δεν ξέρουμε ποιος είναι, το όνομα δεν πέτυχε. Εντάξει, ρε φίλε, με τη σούρα τη χθεσινή. Αφού μιλάω πάλι καλά. Τέλος πάντων. Και λέει ο μικρός, θέλω κατάλογο να δω. Παίρνουμε εμείς καφέδες. Έρχεται σε βιτό, λέει δεν θέλω κάτι και τα αφήνει. Εγώ την έχω δει, τώρα του πιάσανε τροπές και δεν θέλει να φάει κάτι. Και λέω βάλε ένα τόστερ για το πιτσιρικά. Φεύγει, γράφει το τοστικό μένα και με κοιτάει ο Στράτος με τα ύφος. 10.50 έχει. Τι 10.50. 10.50 λέει έχει το τόστο. Το γαλοπούλα τυρί ντομάτα. Γαλοπούλα κασέρι ντομάτα. Ωραία. Και μου φέρνει ένα τόστερ φίλε. Τόσο, Γιάννη. Όχι τα τόστ που έχει στο σούπερ μάρκετ που είναι κάπου τόσα. Τι. Φίλε, τόσο. Μήπως ήταν κομμένη κόρα γύρω-γύρω. Όχι, για τα φλόρικα. Ωραία. Φίλε, ήταν ακριβώς 1.05 η τζούρα. Και όχι καμιά βαρβάτη. Γι' αυτό λοιπόν μη φάει κανείς στο Σόφιτελ τίποτα ποτέ. Ευτυχώς ήταν καλά ψημένο. Πάλι καλά. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η εμπειρία από αυτό το τραγικό ξενοδοχείο που πληρώνεις τόσες τιμές κοκαίνης και πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Γελάς Γιάννη? Γιατί πιστεύεις εσύ ότι αναλογικά η κοκαίνη είναι ακριβότερη από το τόστ που έφαγα? Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Γιάννη μου. Έλα αγόρι μου. Κατεβαίνω Αθήνα και τα σαρώνω. Τα σαρώνω όλα. Δεν τους βλέπω. Πάω στην έδρα τους. Ωραία, μπαίνω στο γήπεδο. Ναι. Ελέγχω το παιχνίδι 90 λεπτά. Έχω 10 καθαρές φάσεις με χαμένο πέναλτι. Έχουν μια μισή. Η πρώτη φάση που κάνουν είναι μετά το 75. Εντάξει. Εκεί όμως το 75. Όχι, στο πρώτο σου δεν φοβήθηκα, στο δεύτερο φοβήθηκα. Το έβγαλε ο Πασχαλάκης, φίλε. Το πρώτο δεν το φοβήθηκα γιατί έβλεπα πώς πάει η μπάλα και πώς έχει πλαγιάσει ο Πασχαλάκης. Ήμουν στην ίδια γωνία, ρε. Καταλαβαίνεις άμα είσαι σε καλή γωνία, αν μπαίνει ή δεν μπαίνει. Ναι. Το δεύτερο, επειδή ήταν πιο δυνατό το πλασέ και είχε μια ταμπέλα από πίσω που χτύπησε η μπάλα και κάτι κουνήθηκε και φάνηκε σαν το δίχτυ. Καταλαβες. Στην τρίτη επανάληψη το πιστέψαμε ότι δεν μπήκε αυτό. Ναι, τέλος πάντων. Και εκείνη η φάση της ΑΕΚ ουσιαστικά, που ο Μακ βέβαια δεν πάει στη μονομαχία και γίνεται όλο αυτό. Ο Μακ υπέγραψε τη φυγή του από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Την υπέγραψε. Σε εκείνη τη φάση την υπέγραψε. Δεν μπορείς να μπαίνεις σε αυτό το παιχνίδι και να μην μάχεις. Θυμάσαι τελικό να μπήκες ρε φίλε και να μην τα δώσεις όλα. Τώρα που το λες, θυμάμαι που μπήκε αλλαγή και δεν τον θυμάμαι καν. Υπάρχει μια ενέργεια που κάνει που είναι και offside βέβαια, από τα αριστερά. Όχι, αλήθεια σου, τώρα δεν μου έρχεται στο μυαλό. Φαντάσου. Και το θυμάμαι το παιχνίδι, το έχω το παιχνίδι στο κεφάλι. Δεν ξέρω. Δεν φίλε, είναι. Δεν πήγε ποτέ στη μάχη, σε μονομαχία. Ποτέ. Αδιανόητο. Τέλος πάντων, καταφέραμε να κάνουμε το παιχνίδι μας, να δείξουμε ότι είμαστε καλύτεροι. Μας τύχησε ο εκνευρισμός των δύο μηνών. Ξέρεις τι είναι, ρε φίλε, να τους βλέπεις να μιλάνε ενώ ξέρουν ότι έχουν κλέψει. Και να του έχει απέναντί σου και να πρέπει να είσαι συγκεντρωμένο στο να παίξει. Ωραία. Και να μην εκνευριστεί. Έτσι είναι. Εκεί όμω δεν ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα στο ποδόσφαιρο. Εκεί δεν έχει time out, φίλε.
Δηλαδή αυτό. Μπαίνει ο άλλος μέσα και είναι όπως του ήρθει. Δεν δύσκολα αλλάζει, ρε παιδί μου, όλο το εγκέφαλο στο αυτό. Ενώ στον μπάσκετ σε ένα φάουλ, σε ένα κάτι μπορεί, σε ένα time out, το βουτήξε, το ρηθώ σε ένα, ξέρω εγώ, ένα ταρακούνημα, μια φωνή και να πάρει μπρος. Στο ποδόσφαιρο δύσκολο γίνεται αυτό τώρα. Είναι και, και μακρινές αποστάσεις τώρα. Τι να πω. Μου στέλνει ένας φίλος εδώ πέρα μήνυμα. Ναι. Είναι ο στατιστικολόγος μου, ο προσωπικός. Ο οποίος μου λέει, ο Χρύσανθος 17.487 και ο Ασλαμάς 15.314 μέρες χωρίς τίτλο. Μόνο συμπάθεια και κατανόηση σε ό,τι λένε. Εγώ έτσι τα αντιμετωπίζω. Απλά μου φάνηκε πολύ μίζερο να ασχολείται κάποιος με μία μετακίνηση οπαδών σε ένα παιχνίδι που δεν το κέρδισε την ώρα που ο άλλος έχει πάρει το κύπελο. Δεν θα το έκανα ποτέ αν ήμουν στη θέση του αυτό το πράγμα. Εντάξει, όχι, είναι. Εγώ φίλε έχω πάρει το κύπελο. Το έχω πάρει δεύτερη χρονιά σε ρί. Αυτό που λένε είναι ιστορία όμως. Ε? Είναι ιστορία. Τώρα κατεβήκανε τώρα πόσοι ήταν. 23.000 και ότι είναι 30. Είναι κάθε χρόνο ανεβαίνουν χίλιους. 23.000 εισιτήρια είχαν 30 λένε. Άντε, άντε, φτάνει. Μα στέλνει Μπούντου με βίντεο. Τι θέλει τώρα. Έλα να το δούμε μαζί. Έλα, έλα. Τι θέλει Μπούντου. Κολοτρίβεται η Μπούντου. Τι είναι αυτό. Τι θα εμφανιστεί τώρα. Δεν ξέρω. Με όποιος είναι ο Φάνης. Άμα είναι ο Φάνης θα γελάσουμε. Μηχανάκι είναι. Ποδήλατο νομίζω. Άντε προχώρα το φτάνει. Κάτσε δεν έρχεται. Δεν είναι εμείς. Χρόνο δεν έχουμε. Τι είναι βρε. Ζάμπια. Α, ο Βαπ είναι. Ζάμπια. Εγώ τα στέλνω που ζάγκια. Τι είναι αυτή, Μάο Μάο. Τι είναι αυτό ρε. Μάο Μάο. Ανέβαστο, ανέβαστο να το δουν. Ανέβαστο κατευθείαν. Τι λέει. Χιλιόμετρα κάναμε πάλι. Έχουμε και εμείς φάνη. Το ανεβάζουμε τώρα. Μπείτε στη σελίδα μας. Το πάω ξάκι. Κάτσε. Πάμε στο διάλειμμα. Πήγε 9 παρά. Και έχουμε πολλά να πούμε για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ. Να πούμε και τους χορηγούς μας. Σπα Πριβέ. Ιωάννη Κολέτη 24. Αν πέτυχα στην Πάολα, εκεί κατά τις 5 ναι, ρε, εμφανίστηκε με τη γυναίκα. Με τη γυναίκα εμφανίστηκε τώρα. Ψινόμουν να πάω να κάνω λίγο εκείνη την ώρα. Τι ώρα, 5 ώρα το πρωί πας για σπα. Γιατί έτσι όπως κλείνει, μία η ώρα κλείνει. Ρε. Τι μία η ώρα κλείνει. Ρε. Μία η ώρα και τι είναι. Το αφεντικό είναι, τα κλειδιά έχει. Εντάξει. Ιωάννη Κολέτη 24 για μασάζ, σάουνα, χαμάμ, τζακούζι, σοκολατοθεραπεία, μελάδια εκεί, χαμός. Μπαίνεις μέσα, αύριο θα πάω, γιατί και χθες πάλι μια 25, 20, κάπως έβαλα πολλούς πόντους πάλι χθες. Πόσο ε? Μια 22-23. Τσούνι πόσο έβαλα ρε. Ιωάννη Κολέτη δίπλα στο One Salon, σαλόνι για αυτό, τηλέφωνο 530-580, ζητήστε τον κύριο Κώστα. Να σας φτιάξει, να χαλαρώσετε. Και Μαλλιάς, Barber Shop, Μακρυγιάννη 46, Λιούπολη. Πρέπει να πάω και σε αυτόν γιατί μάκρυν λίγο το μαλλί μου. Τι λίγο ρε φίλε, Μαλλιάς έχεις γίνει. Ξέρεις ότι μικροδείχνω με τον πόλικο μαλλί. Γιαννάκης γελάει, καινούργιος. Είχαμε μιλ... τον άλλο το Μαλλιά από τα Λίτρια, τώρα έχουμε τον Γιάννη. Ο Γιάννης όταν ήρθε. Ο Γιάννης είναι από Αυστραλία. Ένα, μιλήστε λίγο βλαχονικά. Γιατί είναι, τι είναι κανένα διβλαχό Αμερικάνι, είναι. Ακριβώς. Βρε, τελεμέ, βάλτε στο αθόρυβο. Άκου λίγο, τα πράγματα είναι απλά. Έχει πίτσα μέσα. Έφαγες. Ο Γιάννης έφυγε από την Αυστραλία γιατί βαρέθηκε να πει, έκανε μια βουτιά, πετάχονταν ένα σκαρχάρι. Πάντως δεν μοιάζει με τον ηθοποιό. Έκανε μια με τον ηθοποιό δεν μοιάζει. Με τον Wag. Wag. Ποιο ξέρει. Είναι. Τον ηθοποιό, ρε. Τον Αυστραλία. Kevin Costner. Τον ηθοποιό, ρε, τον Έλληνα από την Αυστραλία, ρε, που έκανε την ταινία με το... στη Μύκονο. Kings of Mykonos. Oh, είσαι Kings of Mykonos. Ναι, αλλά... Και ως βάφτο μάλι, μαύρο. Αλλά έχουν την ίδια χωρίστρα μπροστά. Ε? Πάμε στο διάλειμμα. Είναι ο ίδιος κομμωτής. Ε? Πάμε διά...
Μουσικάρες, πες μου μουσικάρες. Μετά Γιάννη θα φρικάρεις, Ζώνη, ε. Κουικάρια, ό,τι ήταν. Τέλος πάντων. Τι τάξεις αυτά τα τραγούδια. Ναι, λέει. Ο Τζόνι είναι το κεντρό, ρε φίλε. Τι νομίζεις ότι είναι, τίποτα κανένας. Εδώ με τέτοιου τους παίρνετε. Πώς το λένε. Τι μουσικές ακούνε, εννοείται. Τι μουσικές ακούνε. Δεν έχουμε κανένα σκυλά ηχολήπτη, εννοείται. Είναι δυνατόν. Εσύ εξήγησε μου πώς είναι δυνατόν αυτοί που αντιλαμβάνονται τον ήχο, γιατί ο ηχολήπτης αυτό κάνει. Ναι. Να μην ακούει κανείς σκυλάδικα, πες μου εσύ. Τόσο ξέρουν, τόσο κάνουν. Ναι, όντως, ρε φίλε. Πόσο φυσιολογική είναι αυτή η απάντηση που δίνεις. Ναι. Πάρα πολύ φυσιολογική. Μπράβο, Γιάννη. Πάμε στα δικά μας τώρα, γιατί από μουσική δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με τίποτα οι δυο μας. Εξήγησε εγώ. Ναι. Καλά. Εξήγησέ μου πώς έπεσε ο κόρυβος. Πώς έπεσε ο κόρυβος. Δηλαδή αυτό το πράγμα πώς γίνεται να πάει μια ομάδα με 7 παίκτες. Ναι. Πεσμένη εδώ και 3 μήνες. Ναι. Που έχει κάτι Αμερικάνους που απλά συμμετέχουν στο, ναι, στο τέτοιο. Έτσι ακριβώς. Ναι. Να πάει να κερδίσει εκτός έδρας. Ναι. Μια ομάδα που μένει και μένει σε μια κατηγορία. Αυτή η ομάδα που κυνηγάει για να σωθεί και χρειάζεται τη νίκη. Ναι. Δεν μπόρεσαν να τους δώσουν να καταλάβουν, ναι, ότι καίγεται ο ποπός τους. Ο κόλος τους να πεις. Ο κόλος τους. Ναι. Ναι. Καίγεται, αδερφέ, ναι, καίγεσαι. Δεν έχει. Μα πόσοι παίκτες είναι αυτοί, τα τρίκαλα. 7. Ωραία. Στέλνω εγώ το λιμό μου. Στέλνεις 3 λιμά σου. Τρία λίμα. Αν πίσω από τον άλλον και πες ποιος είναι ο καλύτερος μαύρος, ποιος είναι ο Αμερικάνος που βάζει πράγμα, αυτός, ξέρω όπως το λένε. Πάτα κιούτα. Πάτα κιούτα. Ξεκίνα. 2 φάουλ στο πρώτο λεπτό. Ναι. Έξω. Τον άλλον μέσα. Αλλά φάουλ, φάουλ. Τώρα φάουλ, ναι, ξέρεις, που να πονάνε, που να... Και να εκνευριστεί ο μαύρος. Να κουράζει, ξέρεις, γιατί άμα τρως ξύλο, κουράζεσαι. Και ψυχολογικά. Εκτός από τους ψυχολογικά, δεν μπορείς να σηκώσεις τα χέρια σου. Και που μόλις πιάνει την μπάλα, πριν χτύπανε στα χέρια. Όχι στον καρπό. Στην πάπια που λένε, ναι, εδώ, τι πόνο κάνει εδώ. Ναι. Ναι, δεν μπορεί να. Γιατί όλο αυτό γίνεται. Δεν τεντώνει το χέρι για το σουτ. Ας έχεις 5 φάουλ στο 5ο, να σουτάρουν βολές. Mm. Να ξέρουνε ότι σήμερα θα φάνε το ξύλο της ζωής τους. Κάποια στιγμή ο μαύρος, επειδή όσους και να έβαζε τελευταίο παιχνίδι, δεν αλλάζουν οι μέσο όροι. Τα στατιστικά του, ναι. Ναι, δηλαδή θα έχει 15 πόντους, 15,1 θα πίνει, 14,9. Δηλαδή και 30, 40, και 50 να έβαζε, δεν ανεβαίνει. Ούτε κατεβαίνει. Οπότε ξεκινάς έτσι. Για κακή του τύχη και βλακεία στο κεφάλι, θα μπορώ να πω, δεν μπήκαν σε αυτό το τρυπάκι. Λένε, έλα μωρέ τώρα 7 παίξεις, αυτοί μπορεί να ήταν στα κλαμπ το προηγούμενο βράδυ, μπορεί να μην τους ένοιαζε να μαζευτήκαν μισή ώρα πριν το παιχνίδι. Θεωρούσαν ότι είναι σωμένοι δηλαδή. Ναι, λέει, εντάξει, τι θα χάσουμε από 7 άτομα. Και όμως φίλε, όλα γίνονται. Και σώθηκε ο Πανιόνιος. Δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, είχα δει τον Καλαμπάκο σε αυτό το All Star Game που παίξαμε και μου είχε πει ότι θέλει μία νίκη. Τελευταία αγωνιστική. Μου λέει, δεν με ενδιαφέρουν όλα τα άλλα παιχνίδια, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά να σου πω και κάτι. Και αυτοί 3 χρόνια τώρα στο τσακ σώνονται. Δεν είναι καμιά επαρχιακή πόλη που βάζει λεφτά που δεν τους βγήκανε, δεν κάνουμε. Τα ψέματα κρατιούνται τόσο καιρό. Μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, πάρε να έχεις. Δεν είναι, ήταν τραγικό, είναι άσχημο. Αλλά έτσι είναι. Ο Καλαμπάκος έλεγε, ναι, ότι αν κατάλαβα καλά από τα συφραζόμενα, περίμενε μπάσκετ βλό. Μπάσκετ βλό, μπάσκετ. Τι είπε, σου πω εγώ τι είπε, τις διάβασα. Είπε, λέει, με τρυπήσανε. Άμα μάθω ότι με τρυπήσανε. Τι άμα μάθεις άμα σε τρυπήσανε, φίλε. Θα το βρω. Ναι, έτσι είπε. Άμα μάθω ότι με τρυπήσανε. Τι να μάθεις άμα σε τρυπήσανε. Ποιος θα σε τρύπησε. Για μένα αυτός φταίει. Όπως οι μεγάλες νίκες έκανε κάτι μαγικό, έκανε κάτι τρίκ και πήρε τις νίκες. Ναι. Έτσι. Καλά, πήρε πολλά buzzer beater πήρε στην αρχή. Εκεί μάζεψε 2-3 νίκες με buzzer beater. Μα είδα. Λίγο πιο πάνω, νομίζω το πέρασες. Το πέρασα. Τα κενό βλέπω. Τα Γιάννος τι είπε. Πώς έγινε ο Φώτης έτσι, δε φίλε. Πήρε και με 30 κιλά. Ξέρεις, ο Φώτης, φίλε, ήταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ. Τραυματισμούς είχε πολλούς. Ξέρεις πώς χτύπησε αυτός. Πώς. Πάμε να παίξουμε στο Μήλωνα
Ναι. Και στο ζέσταμα πήγε να κάνει 360, ξέρεις, στροφή στον αέρα και να καρφώσει. Και γύρισε στο γόνατο. Και γύρισε στο γόνατο. Στο ζέσταμα. Στο ζέσταμα δεν τα κάνουν αυτά. Άμα είσαι σε μικρή ηλικία. Είμαι ο μοναδικός ηλίθιος που υπάρχει στην Αμαλιάδα. Αυτό να, να μας επιτρέψει ο κ. Καλαμπάκος να τα αφισβητήσουμε. Εντάξει. Λέει, η πόλη αυτή έχει περιβάλει με αγάπη και στηρίζει και στήριξη τον κόλυβο Αμαλιάδας. Δυστυχώς απογοητεύσαμε. Και τη διοίκηση που μάλλον σε 4 χρόνια να κρατήσει την Α1 και τους συνεργάτες μου που δεν μπόρεσαν να τους εξασφαλίσω ένα καλύτερο μέλλον. Συγγνώμη από όλους αυτούς, μπλα μπλα μπλα. Ήμουν ηλίθιος που δεν κατάφερα να τους πείσω ότι η ομάδα παίζει τη ζωή της τελευταία αγωνιστική. Είναι το πιο ηλίθιο πράγμα να νομίζουμε ότι τελείωσε η δουλειά. Είμαι ο μοναδικός ηλίθιος που υπάρχει στην Αμαλιάδα. Δεν θέλω να πιστέψω ότι τρυπηθήκαμε. Αν είναι Έλληνας παίκτης, δεν θα ξαναβρει δουλειά ποτέ. Με τους Αμερικάνους δεν έχω σχέση. Αν είναι Έλληνας ύποπτος, θα τον βρω και θα τον σκίσω. 40 λεπτά όλα τα πράγματα στο παιχνίδι ήταν ανώμαλα. Πάλι εγώ φταίω που δεν το κατάλαβα και πήρα μια πόλη μαζί μου. Αυτοί καταστράφηκαν, είχαν άλλα όνειρα και όραμα για τη ζωή τους. Ζητώ συγγνώμη από όλους, κανείς δεν άξιζε αυτό το τέλος, φταίω μόνο εγώ, λέει ο Καλαμπάκος. Τον οποίο το θυμάμαι σαν παίκτη, εντάξει. Καλός παίκτης και καλός προπονητής είναι, αλλά τώρα... Ναι, δεν δικαιολογείται. Να σου πω κάτι, αυτός έχει βρει τώρα το κουμπί και σε κάθε συνέντευξη τύπου όλοι περιμένουν τι ατάκα θα πει. Την προηγούμενη φορά είπε έπεσε κλαρίνο. Δηλαδή, προπονητής είσαι ρε φίλε. Εντάξει, δεν έχει έναν ιδιαίτερο επικοινωνιακό. Δηλαδή, ναι, ο κολλητός σου, ο παπάς. Ποιος παπάς? Ο παπάς, ο κολλητός σου, ρε. Του Παναθηναϊκού. Ο παίκτης. Ναι, όλο κάτι χαριτωμενιές. Εντάξει, ο παίκτης είναι... Τι? Τι, ας παίξει κανένα πεντάλεπτο. Αυτό λέω, εγώ, ρε, ας μιλήσει μου μετά. Ναι, και χαίρονταν οι συνάδελφοι, οι μπασκετικοί. Αχ, τι ωραίο, είπε τι ατάκα είπε. Ναι, ναι, τι ατάκα είπε. Η χαριτωμενιά είναι αυτή και δεν έχει παίξει φέτος 0. Τι να παίξει. Και ο Παναθηναϊκός είχε 26-0 στο πρωτάθλημα. Ναι. Και δεν υπάρχει πουθενά. Μα δεν υπάρχει, δεν. Ήρθε η ώρα να αναλύσουμε, φίλε, την πεντάδα που έκανα, την δωδεκάδα που έκανα. Θα πω εγώ τι έκανα. Ναι, εσύ δηλαδή τώρα τι. Έβγαλε το SDNA, ψηφίστε. Έβγαλε SDNA, ναι. Ψηφίστε, κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Τι, τη δωδεκάδα, πεντάδα, τι είναι αυτό? Θα το κάνουμε και εδώ live. Δωδεκάδα, ρε, την πεντάδα. ΠΑΟΚ μπάσκετ. Πότε είσαι γεννημένος, Γιαννούλη? Από το 71 μέχρι το 80, σε βάζω εδώ. Επόμενο βήμα. Παράγοντας. Παντελάκης, Βεζιρτζής, Οικονομίδης, ο Ευτύχης, ο κολλητός σου. Ευτύχης. Που σε πλήρωσε τα πάντα. Ο Μπάνε. Για τον Παρατούδη, γιατί δεν τον έχει? Γιατί τα πήγε πάρα πολύ καλά. Τον είχαμε στο ποδόσφαιρο. Επόμενο βήμα. Ευτύχη, δεν είπες? Ναι. Πάμε. Προπονητής, τον Γκλάγκα, δεν τον πρόλαβες να υποθέσω. Ωραίος Αγγελίδης, Θόδωρος Ροδόπουλος, Κώστας Πολίτης. Ποτέ. Τζόνι Νιούμαν. Μακάνα τον είχα. Ντούσαν Ιβκοβιτς. Ήμουνα μικρός. Ντράγκαν Σάκοτα. Μπαμπάς μου. Σούλης Μαρκόπουλος. Όχι. Κώστας Φλεβαράκης. Ω, Φλεβαράκη, έχουμε τίτλο ρε φίλε και Σάκοτα. Πάμε Φλεβαράκη. Φλεβαράκη βάζεις. Coach F. Θα ξεφτυλιστείς ρε. Γιατί να ξεφτυλιστώ ρε. Καλός ο Κώστας. Δεν είναι τους κορυφαίους της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Εδώ βγάζουμε τους κορυφαίους της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Ποιοι είναι οι καλύτεροι, δεν είπες? Της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Α, εσύ λες ποιοι ήταν οι καλύτεροι. Ωραία, Αγγελίδης πριν το πρώτο πρωτάθλημα σαν παίκτης και ήταν προπονητής μετά από 2 μήνες. Άσε μας ρε. Άσος. Τεν-τεν. Τεν-τεν δεν βαράει εγώ, συμφωνούμε δηλαδή. Τζόνι Νιούμαν. Τζόνι. Τζόνι Κόρφας. Ωραία. Δύο. Δεν το συζητάμε εδώ. Ο Μπάνε-Μπάνε. Ο Μπάνε-Μπάνε. Δύο. Ναι. Εδώ πιστεύω θα ψηφίσω. 35 πόντι. Τρία. Έχει τον, τον κουμπάρο σου. Τον κουμπάρο μου. Περίμενε. Τον κουμπάρο σου. Τρία στα τρία έχουμε, ρε. Που διαφωνείς μαζί μου. Αυτή είναι η καλύτερη, τι να σου πω. Ξέρεις τι έχεις κάνει, έχεις βάλει ότι έχω γεννηθεί το τέτοιο και δεν ήταν, έπρεπε να βάλεις τη δεκαετία του 90 ρε φίλε. Όχι, όχι. Εδώ έχει μακαρά. Πού είναι μακαράς, ο Μπαλογιάννης? Να το, στο Ιάκοβιτς. Κουμπάρος. Στο Ιάκοβιτς. Ωραία. Ναι. Στο 4 ποιον βάζεις? Ο Μπέρι Μπέρι, ρε φίλε, τι θα βάλω. 4-4 έχουμε ρε Γιάννου, με βάζει χέρι. Ο Μπέρι, για να ξέρουν όσοι είναι μπασκετικοί και όσοι είναι άσχετοι από μπάσκετ, ναι, είναι ο καλύτερος αθλητής που, μπάσκετ που έχει παίξει στην Ελλάδα. Αμερικάνος στην Ευρώπη. Που έχει περάσει ποτέ στην Ευρώπη. Όπου έπαιξε, είχε 25 με 15. 25 πόντους, 15 ρίπα. Όπου και να βρει, οποιαδήποτε ομάδα.
Άρα μην λέτε ούτε για Dominic Wilkins, δεν εννοούμε για τα ονόματα. Εννοούμε ότι ο καλύτερος Αμερικάνος που πέρασε ποτέ στην Ευρώπη είναι ο Μπέρι. Συμφωνώ μαζί σου. Πεντάρι, Φασούλας. Γιαννούλης, εύκολο. Για να κάνω τη βρώμικη δουλειά. Πω, τι λαμόγιος εσύ. Γιατί λαμόγιο. Έβαλε τον εαυτό του στην πεντάδα. Βέβαια, ρε, πώς, τι πιο να βάλω. Αποτάκτερε δεν το βάλει. Τι? Κάνα το καρδιτσιό τη Σταρ. Εδώ είναι 42 χρονών, 20 άρε ρίχνουμε. Τι, 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 πες μου, ποιος ψηλός βάζει πάνω από 12 πόντους στην Α1. Εσύ που ξέρεις, πάρε τον κολλητό σου που στατιστικό λόγο αυτόν. Με τις μπέρες του Χρυσαδού. Ναι. Πάρε και ρώτα, ποιος ψηλός βάζει πάνω από 12 πόντους μέσω ναι. όρο. Κανένας. Ναι. Μόνο αυτός από τα τρίκαλα που τσάβολε 20 χθες. ναι. Στον πάγκο, Γκάρ. Ντελέινι Ραντ, πού να το θυμάσαι. Δεν τον θυμάμαι. Στο Τορόντο παιχτάρα. 40 ζαβέρτα. Ναι. Αλλά σε μπάσκετ, ξέρεις τότε που οι Αμερικάνοι ερχόντουσαν εδώ και ήταν η διαφορά τεράστια μέσα δεκαετίες 80. Δεν τον ξέρω, δεν τον πρόλαβα. Μακαράς. Δεν κάνει. Δύσκολα. Μάικ Τζόνς. Μάικ Τζόνς, ναι, ρε φιλέ. Βάζουμε Μάικ Τζόνς. Βάζουμε. Πάμε. Άλλος γκάρ. Ποιος άλλος είναι. Ο κολλητός ο Μπουντούρης. Μπουντούρης. Ο Γιάννης Γαλακτερός. Ο Ματζιόλα δεν έχει. Νικολαίδης. Σκάιλς Φράγκι Κίνγκ. Κολτεμπέλα Βασιλιάδης, Μουλαομέροβιτς Κουτλουάι, Χαραλαμπίδης Κρίστμας. Κολτεμπέλα δεν έχει. Έχει, Κολτεμπέλα. Ναι, βάλε, Κλάουντιο. Κλάουντιο. Πίσω από τον Κόρφα είναι τέλειο. Ωραία. Κι άλλο ένα γκάρ. Κι άλλο ένα γκάρ, θα βάλω Φράγκι Κίνγκ γιατί θέλω σκορ. Θες και σκορ από τον πάγκο. Βέβαια. Φίλοι... Σου πω τώρα, τι να μου πει, ρε, άσχετε. Θα σου πω, βρε, γελίε. Τα ίδια έχουμε βάλει. Εκτός από το σκάνδαλο που έχει βάλει τον εαυτό σου κορυφαίο πεντάτη τη ωραία του ΠΑΟΚ, όλα τα άλλα. Γιατί, από μένα που έχει βάλει πιο πολλού πόντου, πιο πολλά rebound, πιο πολλά πια πέστα. Αυτά όλα στατιστικά εδώ μιλάνε με νούμερα. Άλλο ένα, διαλωτριάρι ψάχνουμε. Άλλο ένα. Μπαλό, ρε. Μπαλογιάννη, όχι Μπίλι Βάρνερ δηλαδή. Ποιο είναι ο Μπίλι Βάρνερ, ρε. Α, εντάξει, εντάξει, βάλουμε. Βάλε τον μπαλό. Να μην βάλουμε δηλαδή λες Κώστα Βασιλιάδη. Να πιάσουμε και μια άλλη γενιά. Βάζουμε Μπαλογιάννη. Μπαλογιάννης. Τώρα δάξει. Πάμε. Αυτοί είναι οι αλλαγές. Δεν είναι οι. Ναι. Τέσσερα πεντάρια. Λοιπόν, βάλε μία τον Μπάρλο. Μπάρλο δεν γίνεται να μην υπάρχει. Ανέβα λίγο. Ποιος άλλος είναι. Φασούλας ο κολλητός σου. Φασούλας δεν κάνει. Τι δεν κάνει, ρε. Δεν κάνει, ρε φίλε. Μάνθος Κατσούλης, Γιώργος Οικονόμου. Δεν τους προλάβεις αυτούς, δεν έχεις εικόνα. Βάζανε αυτοί. Ρετζιά. Πίτ Παπαχρόνης. Δεν έχει. Ρετζιά έχει, ρε. Αλλά έχει και Λέβιγκστον. Δεν βάζεις Λέβιγκστον. Γιατί να βάλω το Λέβιγκστον, ρε. Σάβιτς, τι θα βάλεις. Ζόραν Σάβιτς, θα βάλω για αλλαγή μου. Ωραία, και σου μένει. Έχει ρετζιά, ρε. Πότε θα πει για τα μπαράκια, πότε θα. Μετά τον αγώνα, πού θα. Ωραία, ποιο θα πήγαινε. Έχει επίσης υψηλούς. Front line δουλεύουμε. Δεν έχεις βάλει Άντωνι Κουκ. Νούμερο 13 στα τράφτα τον πήραμε. Τον Μπάρλο έσβησες. Α, ναι, ρε. Γιατί... 12 είμαστε. Άρα κλείσαμε. Κλείσαμε. Αυτή είναι η ομάδα μου. Αυτή, φίλε, πρωτάθλημα. Δηλαδή η διαφορά που έχουμε είναι η εξής, φίλε. Θα σου πω ακριβώς. Και τι θα κάναμε αυτή. Λοιπόν, αυτούς που έχεις μέσα εκεί, πεντάδα. Αυτούς που έβαλες εσύ θες να πεις. Ναι. Είναι μια ομάδα που έχει 70 πόντους μέσω όρο. Οι πέντε μόνο, χωρίς τον πάγκο. Ναι. Και βάζουν άλλη μια 15 ή άλλη. Δηλαδή, φίλε, εδώ το ποιον να μαρκάρεις. Ποιος θα τολμήσει να βγάλει βοήθεια κάπου εδώ. Αυτό λέμε. Δηλαδή, μόνο σε αν θα αφήνουν. Ακριβώς. Για να κάνουν τα screen. Και επειδή όλοι οι γάτοι προπονητές θα λένε αλλάξτε, γιατί ο Γιαννούλης δεν είναι ψηλός και μπορεί να κάνει. Θα πήγαινα εγώ μετά κάτω το καλάδι και θα μου δίνει ένα σύστη και θα την κάρφωνα. Δηλαδή τώρα κατεβάζει την Πασόκ. Πασόκ. Αυτή είναι πεντάδα Πασόκ. Κατεβάζει την Πασόκ. Δίνεις εσύ το πρώτο σκριν στον πάνε. Όχι. Όπως είμαστε εδώ πέρα, εγώ και ο Μπέρι. Ναι. Θα πάει ο Πρέλεβιτς από κάτω μας. Είναι το διαμάντι. Εδώ. Εδώ. Και εδώ στο Γιάκοβιτς. Ναι. Και ο Μπάνε, ας πούμε, διαλέγει από πού θα πάω. Ποιος κάνει καλύτερο σκριν. Γιαννούλης. Φεύγω γωνία. Επειδή θα βοηθήσουν αυτοί εδώ οι μπούφοι, ναι. Ο Στογιάκοβιτς ανέβει ο Μπέρι λίγο και ο Στογιάκοβιτς θα φύγει από εδώ. Όλοι θα κοιτάνε τον Μπάνε. Κοιτάνε ο Πέτζα μόνος και θα τα καρφώνει. Πω ρε φίλε, αυτή την ομάδα τι θα έδινε να τη δω εκτός ένα σύστημα. Μόνο το διαμάντι. Εκτός από σένα. Diamond. Ωραία.
Η διαφορά που έχουμε λοιπόν στην πεντάδα. Παίζεις 100 φορές αυτό το σύστημα και μετά δίνεις την μπάλα στον Μπέρι και όλοι οι άλλοι ανοίγουμε. Και μόλις πάει η παγίδα, από πού θα πάει. Ποιον θα αφήσεις, τον Κόρφα? Και όταν η μπάλα είναι. Όχι, δεν μπορείς να αφήσεις κανέναν. Και όταν καίει η μπάλα, όπως είμαστε εμείς οι τέσσερις από εδώ, πάμε εδώ, όλοι μαζί εδώ. Και είναι ο Μπάνε μόνος του. Και διαλέγει. Η διαφορά λοιπόν που έχουμε είναι ότι εγώ θέλω Σάβιτς αντί Γιαννούλη. Κοίταξε, ο Σάβιτς ήταν καλύτερος παίκτης από ένα, εννοείται. Αλλά σε αυτή την πεντάδα. Πού ήταν αυτή η πεντάδα? Στο Κόρατς. Δεν είναι αυτή η πεντάδα στο Κόρατς. Είναι εκτός είναι... από τον Γαλακτέρο. Και τον... Ο Στογιάκοβιτς. Σάβιτς, ναι. Ναι, με Σάβιτς. Και ο αντί Στογιάκοβιτς ήταν ο Γαλακτέρος. Ο Γαλακτέρος δεν έπαιρνε. Πολλά σουτ. Αλλά έβαζε 12-13 πόντους. Στο τελικό είχε 12. Γιατί όμως, ξέρεις? Γιατί όλοι πηγαίναν βοήθεια σε αυτούς και τον αφήναν ελεύθερο. Ναι. Και σε μένα θα πηγαίνουν όλοι βοήθεια στους άλλους και εμένα ό,τι μου δίνουν. Απλά εγώ θεωρώ ότι ο Σάβιτς ήταν πιο βρωμιάρης από σένα. Ο Σάβιτς ήθελε 20 μπάλες. Μπορεί να ήταν αυτό, ξέρεις, παλικάρι αυτό, αλλά ήθελε 20 μπάλες. Άμα δεν σε αυτήν την πεντάδα. Δεν γίνεται. 12-13. Ναι, δεν γίνεται. Γιατί ο Σάβιτς, άμα δεν έβαζε εκεί 17-20, δεν είχε μανούρα, είχε φασαρία. Πάμε στον πάγκο. Εσύ προτίμησες Mike Jones, τον έβαλα κι εγώ. Εγώ για το σκορ που πήρε στο Frankie King. Ναι. Ωραία. Προτίμησα Billy Warner. Δεν το ξέρω, δεν το πρόλαβα. Δεν ξέρω. Αλλά ο King, ωραία, επειδή έπαιξα μαζί του, βγήκε πρώτο σκορ στο πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά. Ναι. Και με ποσοστό 50+, ναι. 100%, όχι σουτάρουμε 50 σουτ και βάζουμε τα 10 και λέμε βάλαμε 20 πόντους. Ναι. Ωραία. Αντί για Κορτεμπέλα, εγώ έβαλα Μουλά Ομέροβιτς, που για μένα ήταν πολύ μεγάλος παίχτης. Ποιος θα παίξει άμυνα? Δεν θέλω να παίξω άμυνα. Βλέπεις ότι είσαι άσχετος. Έχω τους ψηλούς για άμυνα. Τι θα κάνει ο ψηλός στην άμυνα, άμα την μπάλα ο κοντός? Θα πετάξει. Έχω και Σταυρόπουλο Νίκο. Σταυρόπουλο, ναι. Τι να σε κάνει ο Μάτζικ? Τι λες δε φίλε, είχε κορμί. 95 playmaker. Ωραία, έχω. Το κουντούρι δεν τον πήρες, 105 κιλά playmaker. Πω, μόλις τον έλεγα αυτό. Γιατί είχα ο Σταυρόπουλο που ήταν επίσης 105 κιλά. Εντάξει, αλλά ήταν ο Νίκος ήταν ψηλός, ο Μάτζικ. Έβαλα Λέβιξ τον μπάλο που στο σύγχρονο μπάσκετ. Στο σύγχρονο μπάσκετ. Στο σύγχρονο μπάσκετ ο Λέβιγκστον θα έπαιζε. Θα έπαιζε. Ναι. Τότε που το περάμε, κοίταξε ο Λέβιγκστον, πρώτον δεν τον ήθελε ο Ιφκοβιτς. Που δεν το ξέρουν πολλοί, ναι, φίλοι του ΠΑΟΚ αυτό. Mm-hmm. Επειδή ο Κλιφ ήταν ένας εντυπωσιακός παίκτης, ένας που πήδε ή ξέχνε κατέβει, δηλαδή κάρφωνε σε μούτρα και τέτοια, από πάσες. Να πάρει την μπάλα, να βάλει καλάθι, δεν μπορούσε. Έκανε κάτι ροϊκά καμιά φορά. Ναι, όχι, δεν κολομπαρίστηκε. Δεν ήταν Μπάρλο. Όχι, ο Μπάρλο ήταν μεγάλο. Πιο κοντρολαρισμένο, ναι. Ο Μπάρλο, πιο σοβαρό. Γι' αυτό αυτός που μετακινήθηκε από τη φυσική του θέση ήταν ο Λέβιγκστον και ο Μπάρλο, ρε φίλε. Ναι, αυτό ήταν. Αλλά ο Μπάρλο δεν έπρεπε να το, όχι, δεν έπρεπε να το δεχτεί. Τώρα εύκολα τη προπονήστε, θα τον πει. Δεν παίζω. Ο Μπάρλο έπεσε το 4 κανονικά, δεν άλλαξε. Καλύτερο σου ήταν ο Λέβιγκστον. Επειδή δεν γινότανε, έβγαλε τον Μπάρλο στο 3. Ο Ιφκοβιτς. Άιντε, λέει το αντίθετο. Αντίθετο έγινε, σταμάτα, το θυμάμαι σε αυτό. Εκεί ήμουνα, ρε. Τι εκεί ήσουν, ρε. Εκεί ήμουνα. Ήξερες ποιο είναι το 3 και το 4 όταν έδεσαι από την καρδίτσα, ρε. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Μη γελάς, θα φύγει κλωτσιά τώρα. Άσχετε, μη μιλάς για μπάσκετ, είπαμε, άστο. Έβαλε, ο πρώτον ο Λέβιγκστον θέλει να παίξει τριάρι. Και ό,τι τον έλεγε ο Ιφκοβιτς έλεγε I have a ring, I have a ring. Μία, δύο, you have a ring, yes, okay, go America. I call you, το λέω Ντούντα. Και ο Βεζερτζής να ουρλιάζει έξω από τα αποδυτήρια. Ντούντα, σε παρακαλώ, όχι μη. Ντούντα. Τι Ντούντα. Ποιος, ο Ντούντα. Περίμενε. Είμαστε αέρα με τον Γιαννούλη. Θες να μιλήσεις ή πήρες έτσι απλά? Τα έχουμε πει αυτά, ρε φίλε, τα έχουμε πει αυτά ήδη. Εντάξει, δεν άκουσε τον κύριο Κόλκα. Μάλλον δεν ξεσούρωσες από χθες, μάλλον. Εντάξει, φίλε. Δεν λέω ποιος είσαι στον αέρα, δεν λέω ποιος είσαι. Δεν λέω, Ρουφιάνος δεν είμαι. Τι έχουμε, εμένα, παρέμβαση. Εμένα. Ναι, σε πάω ξύ, ναι, να σου πω. Πάλι το ποδοσφαιρικό πήρες όμως για να καθαρίσεις την μπουγάδα, την μπασκετική, τι κάνουνε. Περνάει μέσα από τη γραμμή, τώρα εγώ δεν ακούω. Καλωρικά. Να σου πω,
δημοσιογράφους δεν έχετε στο μπάσκετ. Πρέπει να το καθαρίζουν οι ποδοσφαιρικοί το έργο. Μεγάλη συζήτηση. Εντάξει, φίλε μου, σε φίλο. Σε φίλο. Bye, bye, bye. Φιλιά και σε σένα δίνει. Ανώμαλος κανονικός. Έλα. Bye, bye, bye. Αχ, 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 αχ. Ναι, ο Πιλοίδης μας παίζει. Εντάξει. Ώστε έτσι είναι με το Livingstone. Θα πάμε, θα κάτσουμε στα δερμάτινα κάτω. Έχω θέση αλόγω. Όχι, θα πάμε στα δερμάτινα αυτή τη φορά. Εκεί πίσω από τους διαιτητές ακριβώς θα πάμε. Και τι, επειδή θα δουλειάζεις σαν κάγκαρος. Δεν δουλειάζω εγώ. Εσύ το έχεις από προχθές το λέγμα. Δεν δουλειάζω εγώ. Μόνο αυτό διαμαντή του είπα δύο πράγματα. Αλλά όμορφα. Ναι. Βράδυ διάβασες DNA. Αυτά. Όμορφα, ξεκάθαρα. Το κυνήγησες δηλαδή. Έγραψα το φιδάκι ο διαμαντής, δε φίλε. Τον πέρα τον Γαλατσόπουλο πρωί τι κάνουν, εγγύσουν να πούμε. Άντε ρε, με τους γελίους. Άντε ρε, φτάνει. Στο μεταξύ, όλοι, σε όλα τα αθλήματα είναι το ίδιο πράγμα. Δεν φταίει ρε εσύ ο Βασιλακόπουλος, φταίνε, έχουν κάνει δικιά τους κλίκα στην ΚΕΔ. Άμα έχουν κάνει δικιά τους κλίκα στην ΚΕΔ, θα τους διώξει όλους ο Βασιλακόπουλος. Γιατί τους διώχνει. Τα κάνουν μόνοι τους. Μαζί του, ρε αγόρι μου, οκ. Okay. Μαζί του, τα κάνουν μόνοι τους. Που είχαμε διαιτητή στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ξένο. Μήπως πρέπει αυτό να γίνεται. Βγάλανε ανακοίνωση τα πουλιά οι ποδοσφαιρικοί. Δεν υπογράφει κανείς βέβαια από ό,τι κατάλαβα. Περίμενα λίγο. Έλληνες διαιτητές σε Περέιρα. Τελευταία φορά που αποφασίζεται ερήμην μας. Λένε οι Έλληνες διαιτητές. Ωραία. Να σου πω κάτι. Γιατί δεν κάνουν όπως είναι τον Μπόσμαν και αυτοί. Περίμενε, περίμενε. Οι Έλληνες διαιτητές τονίζουν πως αυτή τη τελευταία φορά που κάτι τέτοιο αποφασίζεται ερήμην τους. Θα κλάσετε μια μάντρα. Ενώ ξεκαθαρίζουν ότι θα έπρεπε να έχουν ενημερωθεί για την υπόθεση της ΚΕΔ να ορίσει ξένο διαιτητή. Ενημερώθηκαν. Το mail που έχει σταλεί από την Παρασκευή στον Πορτογάλο αρχιδιαιτητή, ωστόσο το ακριβές κείμενο κοινοποιήθηκε σε όλους τους διαιτητές σήμερα Δευτέρα, αφού φαίνεται πως υπήρχε συμφωνία κυρίων να μην βγει στη δημοσιότητα νωρίτερα. Πώς και έτσι δεν το ρουφιανέψανε. Επίσης αξίζει να προσθέσουμε ότι το συγκεκριμένο κείμενο εκφράζει και φέρει την υπογραφή της πλειοψηφίας των διαιτητών Super League και όχι την καθολική έγκριση. Δεν βάλαν όλη την τσίφρα τους. Κάτσε να δούμε, υπάρχουν αυτοί που υπογράφουν. Τι να πούνε. Γράφουν λοιπόν οι ανύπαρκτοι. Σε απάντηση του mail που μας στείλατε, θέλουμε να πούμε τα εξής. Σε συνέντευξή σας τον Δεκέμβριο του 2017, σε ερώτηση δημοσιογράφου που αφορούσε ενέργειες ξένων διαιτητών στο ελληνικό πρωτάθλημα, αναφέρεται ότι ο σκοπός σας είναι να ετοιμάσετε τους Έλληνες διαιτητές ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος. Μεσολάβησαν πολλά γεγονότα από τότε και πολλά άλλαξαν. Όχι όμως ο τρόπος που αντιμετωπίζονται οι Έλληνες διαιτητές. Η τελευταία σας απόφαση να καλέσετε ξένους διαιτητές για το ελληνικό κυπέλλου Ελλάδος δημιούργησε δυστυχώς ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια και ανησυχία στους Έλληνες διαιτητές. Καλά να πάθετε, λέω εγώ. Θεωρούμε αυτήν ως τελευταία φορά που μία τόσο σημαντική απόφαση λαμβάνεται ερήμην μας. Κάντε απεργία να φέρνουμε ξένους συνεχώς, να σωθούμε όλοι, λέω εγώ. Ναι. Θεωρούμε επίσης ότι πρέπει να μας είχατε κοινοποιήσει την πρόθεσή σας πολύ νωρίτερα. Κλείνοντας, επειδή στην επιστολή σας μιλήσατε για εμπιστοσύνη, να είστε σίγουροι στη μεριά μας, εμείς σας εμπιστευόμαστε. Οφείλετε να κάνετε και εσείς το ίδιο, γράφουν οι Έλληνες διαιτητές. Και συμπληρώνει το SDNA, παίρνει μία θέση από κάτω, γράφοντας ότι για κακή του τύχη. Τα ίδια τα γεγονότα και η διαιτησία του Μπουρμπάλαν επιβεβαίωσαν στο έπακρο την επιλογή Περέιρα και αποδυνάμωσαν ακόμη περισσότερο τις θέσεις των Ελλήνων διαιτητών στα μάτια των Ελλήνων φιλάθλων. Που είναι και μεγάλη αλήθεια. Ναι. Ο οποίος Μπουρμπάλαν κάνει μεγάλα λάθη μες στο παιχνίδι, εντάξει. Αλλά μόνο και μόνο που δεν έχεις την καχυποψία. Μπράβο, αυτό. Ωραία. Που ξέρεις ότι δεν είναι του τάδε κουμπάρος ή γιος του τάδε. Ή έχει βουλκανιζάτερ και πάνε όλα τα αυτοκίνητα, ναι, αυτοκίνητα το εκεί, μήνα. Ναι, τα φιλιά μας τον κάνουν. Γι' αυτό φωτογράφησες. Ωραία, φίλος μας είναι. Τον έσκησες. Βουλκανιζατεράκιας. Βουλκανιζατεράκιας, ναι. Στο μπάσκετ λέω. Είχε και ένας και έχει κουζίνες ένας άλλος. Ποιος, ρε. Κάποιος είχε κουζίνες, κάποιος άλλος. Καλά, στο ποδόσφαιρο, ρε φίλε, αυτός που ήταν υπεύθυνος για διαιτητές, είχε ταξί. Και αν εσύ δεν έπαιρνες το ταξί του, για να πας, ξέρω εγώ, είσαι από την Αθήνα να πας στη Λάρισα. Ναι. Αν δεν χρησιμοποιούσε το ταξί του, δεν μπέμπαινε στους ορισμούς τότε επί Ολυμπιακού. Και δεν είχε ένα ταξί, είχε ένα ταξί με πινακίδες Κορίνθου, ένα ταξί με πινακίδες Αθήνας, ένα ταξί εντάξει. Είχε επιχείρηση. Πάμε στο διάλειμμα. Διάλειμμα ρε φίλε, διάλειμμα. Διάλειμμα! Ναι, ναι. Καλώς ήρθατε στο Λίπερο, 107,4, είναι, ξεκινάει η κουμπή ντουέτο. Με τον Γιάννη Γιαννούλη και τον Σταύρο Κόλκα.
Τι έγινε, Γιάννη, που είσαι το κορυφαίο πεντάλι της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Στην ιστορία του ΠΑΟΚ είμαι, αδερφέ, τι να κάνω. Σοκαριστικό είναι αυτό. Ταπεινά. Όποιος ξέρει μπάσκετ, ξέρει και γιατί το λέω. Πρόσεξέ με, τι γίνεται. Ναι. Σήμερα μίλησα με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι. Πήρα τον γνωστό. Και εγώ. Τον αφανή πρόεδρο. Αυτός πριν 30 χρόνια και δεν έχει κουνήσει κανένας. Και του λέω: ετοίμασε, μπάνε, Σταυρόπουλο. Ωραία. Εσύ θα κάνεις. Λέω: κορυφαία πεντάδα. Ναι. Αν σε βάλει έστω και ένας στην πεντάδα, παρετούμε. Παρετούμε. Θα κάνεις μόνος σου κούμπες. Αυτό σκάνδαλο. Τι νομίζετε, αυτοί που ρώτησες ξέρουνε? Αν ξέρω, μπάνε ο Σταυρόπουλος και ο αφανής πρόεδρος. Ποιος είναι ο αφανής πρόεδρος? Χώρος μου. Ωραία. Τι, δεν ξέρουνε? Ιστορία πάω. Ιστορία πάω, τι θα πούνε? Τι θα πούνε, ρε φίλε? Πρέπει να τους δώσω να καταλάβουνε ποιοι είναι οι καλύτεροι παίχτες ή ποια θα είναι η καλύτερη ομάδα. Τι με κοιτάς, έτσι είναι. Εσύ στο ποδόσφαιρο ποιος έβαλες την εντεκάδα, για πες μου. Όπου, τι έβαλα, πλάκα, πλάκα. Για πες. Έβαλα τερματοφύλακα, έβαλα το Φορτούλα. Δεξί μπακ έβαλα το Μάτος, Κοντρέρας. Ναι. Ποιον έβαλα άλλο? Να συνδυάσω έναν aggressive. Η ομάδα με χημεία ή καλύτεροι παίχτες? Με χημεία, με χημεία. Α, στο μπάσκετ, στο μπάσκετ δεν είναι. Έβαλε στο Βάρνερ. Ποιος είναι ο Βάρνερ? Μα έβαλα χαμάλι. Απλά έβαλα τον Τσάβης αντί εσένα. Ποια πες στο ποδόσφαιρο, ναι, ποιον? Ναι. Αριστερό μπακ έβαλα τον Ιωσιφίδη. Ναι. Στα χαφ έβαλα Γκαρσίας, Καρτάδο, Κούδα, Γουχούβι, Ερήνια και στην κορυφή Κωστίκος. Τι είναι? Τι με κοίτας έτσι? Πέμπτος βγαίνεις έτσι. Τι λες, ρε? Πέμπτος βγαίνεις. Αυτή η ομάδα είναι πέμπτη. 3-0 κάθε παιχνίδι. Πέμπτη. Πέμπτη Παρασκευή. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Έτσι, ρε. Μιλάμε για ομαδάρα. Ομαδάρα. Τι να πω, δεν ξέρω. Ο Σλαφτσάκης, όταν είχαμε 7 παίχτες λέει στην προπόνηση, ήμασταν χαρούμενοι. Αυτός δεν τον ήθελε ο ΠΑΟΚ πριν 2 χρόνια και έκανε το μάγκα και δεν ερχότανε? Νομίζω αυτός πέρασε ιατρικά το καλοκαίρι. Κάτι έκανε πριν 2 χρόνια και λέει θέλω παραπάνω λεπτά και τέτοια. Γράψαμε εμείς ότι κλείνει η Σλαφτσάκη. Ε? Και μετά μας είπαν ότι δεν τον κλείνουμε. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά. Δηλαδή μπορεί και όντως. Όχι, κάτι τέτοιο θυμάμαι εγώ, ότι ήταν σχεδόν έτοιμος να κλείσει και λέγω ποιος είναι αυτός, δεν τον ήξερα. Και μετά λέει δεν ήθελε, δεν ήρθε. Κοίτα τι δήλωσε η δημαρχάρα μας. Τι είπε ο Μπουτάρης? Φαντάζομαι πως το Δημοτικό Συμβούλιο θέλει να συγχαρεί τον ΠΑΟΚ, όχι μόνο την ομάδα, αλλά και τους οπαδούς και όλη την πόλη. Ήταν μια επιβράβευση γιατί η ομάδα του ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη της Ελλάδας. Είναι μια μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ και μια δικαίωση των ανθρώπων του. Είμαι Αργιανός, αλλά η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι ευρωπαϊκού επίπεδου. Το παραδέχομαι και το λένε όλοι. Όποιοι δεν το λένε είναι μίζεροι και μικρόψυχοι, Χρύσανθε, είπε ο πρόεδρος. Όχι ο δήμαρχος, μπερδέψαν τους πρόεδρους. Είπε ο δήμαρχος. Κλασική δήλωση. Δεν είναι κλασική δήλωση, Αργιανός είναι ο άνθρωπος. Και μου είναι Αργιανός. Δεν συνηθίζεται αυτό, φίλε, μαγκιά του. Συγγνώμη, όταν ο Ολυμπιακός έπαιρνε τα πρωταθλήματα επί 10 χρόνια, δεν είχε την καλύτερη ομάδα? Σε ποιο άθλημα? Στο ποδόσφαιρο. Με στημένους και τους βοηθούς, ναι, είχε την καλύτερη ομάδα. Όταν είχε τους καλούς τώρα που δεν έχανε. Εγώ δεν αναγνωρίζω τον Ολυμπιακό γιατί ό,τι έχτισε, το έχτισε διαλύοντας τους άλλους. Εντάξει, μαγκιά τους. Μαγκιά τους. Μα δεν ήθελα να το κάνω, αν ήθελα να το κάνω, το έκανα. Ωραία, γιατί δεν το κάνεις? Δεν το κάνω. Από εδώ και πέρα όμως νομιμοποιούμε να το κάνω. Με τα λαμόγια. 20 χρόνια έτσι θα στο παίρνω. Που δεν το έχω πει ποτέ στη ζωή μου αυτό το πράγμα. Μετά τα φετινά. Εντάξει, το θέμα είναι να σας αλλάξουμε λίγο τη συζήτηση. Τώρα πρέπει να πάμε λίγο και στο μπάσκετ. Εντάξει, τον Γκάλι πληρώνει ο Μπουτάρης, φίλε. Τον Γκάλι πληρώνει. Αυτός τον πληρώνει. Ξέρω. Έχει την καρτέλα του με 400 εκατομμύρια, 350 δραχμές. Στον Άρη. Ο ίδιος μου τα λέγει. Ναι, μα όλοι είναι γνωστό αυτό ότι. Για λέγε. Ότι ο ΠΑΟΚ παίζει τώρα με την ΑΕΚ την Τετάρτη. Αχα. Πιλοίδης διαιτητής, επαναλαμβάνω.
Μην το ξεκινάς έτσι, ρε Πιλοίδης. Δεν έβαλε μπρίζο ο άλλος τώρα γι' αυτό. Σε μπρίζωσε. Το θέμα είναι ότι η ομάδα χρειάζεται τη βοήθεια του κόσμου. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι χαρούμενοι. Είναι Τετάρτη, είναι στις 6 ώρα αγώνας. Πρέπει να πάμε όλοι εκεί να βοηθήσουμε. Πάρω καμία 5-6 150 κιλοσική στα δερμάτια μπροστά του. Χωρίς λαιμό αυτή που είναι. Ο κατηφίλος μου λέει θα πάμε στον Πάση, θα πάμε στον Πάση, θα πάμε λέω. Θα πάμε. Αυτός που σε πήρε τηλέφωνο πες να φτιάξει δύο σειρές εκεί πέρα. Ναι. Να έρθουν τα παιδιά. Έμπειρος σε σειρές αυτός. Ναι. Να μην αποβληθεί ο ίδιος πάλι για ένα ακόμα παιχνίδι. Αν είναι τιμωρημένος. Το καρφώσαμε τώρα, το δώσαμε στον Άρη, τέλος πάντων. Το θέμα ότι η ομάδα, είδα και τα παιδιά εκεί, ήταν φτιαγμένοι, ήταν ωραίοι. Με το φάρο του στο παιχνίδι, εμείς δεν το είδαμε γιατί βλέπαμε. Ποιο φάρο? Το φάρο που κερδίσαμε 35 πόντους το Σάββατο. Την Κυριακή. Όχι, δεν το είδα. 40 τους κερδίσαμε. Έπαιζα εγώ αγώνα. Έβαζα εγώ την 20 μου. 22 πόντους, 25 λεπτά έβαλες. Κάτσε, γιατί κάποιος έστειλε στατιστικά και μου είπε να στο δείξω. Έχει στατιστικά στην κατηγορία που έχω. Βέβαια, ρε φίλε. Ναι. Λοιπόν, 22 πόντους, 25 λεπτά συμμετοχής, 6-6 βολές. 8-12 δίποτα, 2 τάπες, 10 rebound, 3 assist, πες στο Σταύρο και ένα κάρφωμα εχθές, αλλά όλα αυτά γατάκι κόλκα. Τζούνις είναι. Τζούνις Gmail, μου το έστειλε και από email κιόλας. Αυτά έκανα εγώ εχθές. Ας δούμε κανένα ψηλό να βάζει 22 πόντους σε 25 λεπτά στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, να σας αφήσουμε λίγο τα δικά μου. Πρέπει να πάμε. Ο αγώνας είναι πολύ σημαντικός. Είναι πρώτο παιχνίδι στη σειρά. Στις δύο νίκες είναι, στις τρεις. Στις δύο νίκες είναι. Ναι. Είναι το πιο κρίσιμο παιχνίδι από αυτά που είναι να δοθούν. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή κερδίζεις την ΑΕΚ, κερδίζεις μια πρωταθλήτρια Ευρώπης, την κυπελούχο Ελλάδος. Η ΑΕΚ δεν είναι στα μέτρα μας και τα δύο παιχνίδια που παίξαμε δεν τους βγαίνανε τα μαρκαρίσματα, γιατί εμείς δεν είμαστε ψηλή και δυνατή ομάδα, είμαστε κοντοί και γρήγοροι. Εσύ είσαι με τους γρήγορους. Τους γρήγορους είσαι. Βέβαια. Ενώ η ΑΕΚ στο 5-5 είναι καλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Στο 5 λόγω του Μαυροειδή. Μη μου λες για αυτόν. Ποιος Μαυροειδής, έχει κι άλλους. Ο Τζέιμς απ' έξω ξεκινάει τις προσπάθειες όλες. Εντάξει, γιατί μέσα πονάει. Με αυτό σου λέω. Το θέμα όμως είναι ότι η ΑΕΚ παίζει στατικό μπάσκετ. Εμείς ευκαιρία γίνει και το γήπεδό μας. Γιατί άμα κάνεις μια καλή νίκη, μια διαφορά πάνω από 10 πόντους, πας να χτυπήσει εκεί το παιχνίδι. Για να το τελειώνεις. Ναι. Εμείς έχουμε λύσει το 5, φίλε. Έστω και με ερμαφρόδιτες. Δηλαδή, έχουμε τον Τζάξον, έχουμε τον Κουρμπάλη, έχουμε τον Μαργαρίτη που πάει στο 5. Ναι, αλλά αυτοί όμως οι ψηλοί της ΑΕΚ τους περνάει και τους τρεις αυτούς ένα κεφάλι. Δεν φάνηκε στα παιχνίδια αυτό όμως. Δεν φάνηκε γιατί δεν παίξαμε όπως ήθελε η ΑΕΚ. Ναι. Εμείς πρέπει να τρέξουμε, σου λέω να είμαστε γρήγορο μπάσκετ. Πρέπει να παίξουμε γρήγορο μπάσκετ. Γρήγορο μπάσκετ παίξαμε στα δύο παιχνίδια, ειδικά στο δεύτερο που κερδίσαμε μέσα εκεί που δεν το περιμένανε. Ήταν, ξέρεις, όταν πας εκτός έδρας. Πας πιο αλλά ο Παπαθεοδόρου, Τζάδου σε γκάζει από το πρώτο δευτερόλεπτο. Χωρίς κόνια η Lucky Jones. Ναι. Αλλά και ναι, η ΑΕΚ... ναι, χωρίς Lucky Jones, ναι, καλά, έχεις δίκιο. Και η ΑΕΚ βέβαια με το Final Four στο μυαλό της και τα ανταλαβαίνει. Αυτό είναι, αυτό ήταν είναι. Ήταν λίγο εκτός κλίματος. Να σου πω και κάτι, και να αποκλειστεί η ΑΕΚ, δεν τρέχει τίποτα. Μην το λες, φίλε, γιατί θέλουν να παίξουν τελικά αυτοί. Θέλουν να παίξουν, εννοείται. Εγώ με ένα στόχο να ξυπνήσω στο πρωτάθλημα. Να περάσω την ΑΕΚ. Ναι. Και να πάρω μία νίκη από τους άλλους. Τι μία νίκη? Στους ημιτελικούς θέλω μία νίκη, ρε αγόρι μου. Να χάνω ένα 0 και το κάνω ένα 1. Ναι, εντάξει. Ωραία. Κοίταξε, είναι. Εφικτό είναι, δεν είναι, φίλε. Εφικτό είναι. Όχι τόσο εφικτό. Γιατί δεν πάει και είναι ξεκούραστη. Είναι ξεκούραστη. Δεν έχουν φάει ένα φόρο, δεν έχουν αυτό. Είναι. Και εγώ είμαι αθλητική ομάδα, φίλε, όμως πλέον. Εντάξει, μακάρι, ομάδα. Μακάρι να γίνει αυτό. Αθλητική τι... ομάδα έχω, φίλε. Κοίταξε, το θέμα είναι να παίξουν όλα τα παιχνίδια. Τα play-off και το τελευταίο παιχνίδι πάντα να είναι νικηφόρο.
Αυτό θες, το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς να είναι νίκη. Να βγεις τρίτος. Τώρα παίζουμε στα ημιτελικά. Ωραία. Ναι. Στα προημιτελικά. Ναι. Πάμε ημιτελικά. Ναι. Μετά αποκλειόμαστε και μετά παίζουμε για το 3-4. Δηλαδή πάλι με την ΑΕΚ. Ποια ΑΕΚ ρε. Η ΑΕΚ πέμπτη βγήκε ρε. Παίζω 4-5 τώρα ρε. Παίζει 4-5. Κερδίζει, περνάς. Παίζει με τον πρώτον. Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό. Κλάρι. Καλημέρα σας. Ναι. Μετά ξαναπαίζω με την ΑΕΚ. Μέχρι, ναι, παίζεις με την ΑΕΚ, με τον Προμηθέα στις τρεις νίκες. Στις τρεις νίκες, ναι. Για να βγω τρίτος. Για να βγεις τρίτος. Το καλό με αυτό είναι, γι' αυτό κυνηγάει η ΑΕΚ, ότι άμα ο Παναθηναϊκός δεν πάει Ευρωλίγκα, που θα βγει ο τρίτος. Πού θα πάει. Πού θα πάει, λέμε. Αυτό είναι 50-50 ρε φίλε. Θα πάει, δεν θα πάει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μετά το fuck you και τέτοια. Fuck you, your mother goes on fall και ναι. Μην αγχώνεσαι. Όταν είναι να ταραβεριστούν, όταν πέσει το νούμερο. Ναι. Ωραία, μετά τα ξεχνάνε αυτά. Εγώ λέω ότι το νούμερο δεν θα μεγαλώσει μόνο για τον Παναθηναϊκό. Δεν θα πάρει ο Παναθηναϊκός 10 εκατομμύρια. Πρώτα απ' όλα δεν θα υπάρχει ομάδα που δεν μπαίνει μέσα στην Ευρωλίγκα. Αυτό για να αλλάξει πρέπει να περάσουν 50 χρόνια. Ναι. Είναι η αγορά τέτοια, εντάξει. Άμα φύγει ο Παναθηναϊκός, σίγουρα θα πάρει 4-5 ομάδες μαζί του. Που θα τις πληρώσει ο. Δεν θα τις πληρώσει ο. Έλα, ο Τάκης θα τις πληρώσει, ρε. Κοίτα, εγώ δεν πιστεύω ότι αυτοί οι επιχειρηματίες που βάζουν 5 και 10 εκατομμύρια από την τσέπη τους κάθε χρόνο για να παίζουν στην Ευρωλίγκα δεν είναι στραβωμένοι με αυτό που λέει ο Γιαννακόπουλος. Καλά, είναι στραβωμένοι, αλλά ο άλλος πήγε αποδείξει, ρε φίλε. Όχι, άλλο λέω. Δεν είναι στραβωμένοι με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν χορηγίες. Ναι, δεν υπάρχουν χορηγίες. Τα νούμερα δεν είναι της Ευρωλίγκας είναι χειρότερα, ρε φίλε, από το Europa League. Στο Europa League, άμα βάλεις γκολ, δεν παίρνεις λεφτά. Η νίκη είναι λεφτά. Η νίκη και η ισοπαλία δεν είναι λεφτά. Υπάρχει market pool. Εμείς την καλή χρονιά στο Europa που φτάσαμε 32 και πηγαίναμε για 16. Ναι. Πήραμε 9,5 εκατομμύρια. Ωραία. Και εδώ πέρα, άμα πάρεις την Ευρωλίγκα. Άμα πάρει στην Ευρωλίγα είναι 1 εκατομμύριο. Ε. Όταν έπαιζα εγώ στον Παναθηναϊκό και πήραμε Ευρωλίγα, πήραμε 200, ο Παναθηναϊκός πήρε 250.000. Και ο Μποντιρόγκα είχε 300.000 πριν, άμα πάρει την Ευρωλίγα. Έβλεπε για να κόμπρο στο Λογαριασμό την άλλη μέρα ο Παυλάρα και λέει: τι είναι αυτά τα 250. Από πού ήρθαν τώρα, τι είναι, παιδιά, τίποτα ενίκεια είναι. Μια corporation ΑΕ BC, τσάδε μα έβαλε 250.000. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Αυτό. Ακριβώ έτσι, φίλε. Τραγικό. Πολύ τραγικό. Δεν έχει καμία δικαιολογία. Και όταν διαφημίζεις ότι θα κάνεις το ευρωπαϊκό NBA. Ρε φίλε, το ευρωπαϊκό το NBA κλάνει κάποιος στην κερκίδα και υπάρχει χορηγός. Βέβαια. Χορηγός Τζούφιας ή Μισελέν. Τζούφιας ή Βαρβάτης. Ναι, είναι ξέρω εγώ στο time out έχει χορηγία για τις τσιρλίντες, πετάχονται κάτι παπαριές. Διαγωνισμούς με χορηγό. Δηλαδή σε 1,5 λεπτό είναι λίγο παραπάνω το time out. 2 λεπτά. Ωραία. Δηλαδή παίζεται κανένα 2,5 εκατομμύρια τζίρος εκεί γύρω-γύρω. Εύκολα, ρε. Ναι. Δηλαδή σε παρακαλώ. Τα φαγητά, όλα τα πάνε. Έχουν δικό τους κανάλι. Κάθε ομάδα έχει δικό της κανάλι. Ναι, μέσα και υπάρχει το NBA TV. Το οποίο το αγοράζεις πακέτο. Βέβαια. Ωραία. Δεν αγοράζεις τα παιχνίδια. Όχι, φίλε. Πακέτο. Εγώ διαχειρίζομαι το προϊόν μου. Ναι. Εσύ αγοράζεις. Δηλαδή δεν μπορείς να με βάλεις τον Γκόρκα να κάνει NBA. Βέβαια. Αυτός που θα κάνει NBA θα έχει περάσει. Ωραία. Και ξέρεις τι λέγανε οι παίχτες τώρα που το θυμήθηκα έτσι πως λες. Λένε, όταν μιλάνε, ξέρεις, λένε κάποιες ιστορίες διάφοροι παίχτες. Όλοι, λέει, ήταν TNT. Στο TNT. Δηλαδή είναι το. Παναμερικάνικο ναι, κανάλι, ναι. Δηλαδή TNT, ξέρεις μας έδειχνε το TNT, όχι το Climb το κανάλι, ναι. Το κανάλι... Όχι, okay, θέλει ο Κοσμοτέ να δείξει NBA, ναι. Θα αγοράσει το NBA TV τέλος, για να βλέπει... Να ξέρεις ότι ναι. Στην Nova που είναι στο Κοσμοτέ που είναι το NBA, έχουν πάρει το πακέτο το Milwaukee. Ναι. Κατάλαβες, για να βλέπουν το Γιάννη, ναι, για να έχει πιο πολλά παιχνίδια. Εγώ σου λέω ότι το NBA ξέρεις πώς πρέπει να είναι. Αγοράζω το κανάλι. Είμαι ο Κοσμοτέ TV και αγοράζω το κανάλι. Και φροντίζω να παίζει με υπότιτλους. Οι εκπομπές κανονικά θέλω να βλέπω το Σάκ είναι full. Θέλω να βλέπω τον Τσαρλς Μπάρκλι να κάνει ανάλυση. Ναι. Θέλω να βλέπω αυτό. Το προϊόν μου να είναι αυτό. Ωραία, εσύ είσαι Ευρωλίγκα, ρε Ευρωλίγκα. Ωραία. Θα στήσεις κανάλι Ευρωλίγκας. Θα μου κάνει ανάλυση ο Σαν Επιφάνιο, ο Σαμπόνης,
ο, ξέρω εγώ, ο Γιαννούλης που έχει κατακτήσει η Ευρωλίγκα. Κάνω εδώ λαχοαγγλικά. Που έχει βγει στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της Ευρωλίγκας. Ναι. Που δεν τα λέτε αυτά. Που ήταν πρώτο στα δίποτα μια χρονιά. Με ρεκόρ που ακόμα και ούτε πρόκειται ποτέ να σπάσει αυτό το ρεκόρ. Ναι. Με και... ρεκόρ καριέρας 68% στα δίποτα. Τρίτος είμαι. Όλα από κάτω. Μετράνε. Μετράνε. Δίκιο έχεις. Μετράνε. Δίκιο έχεις. 2 points. Giannoulis. 2 points. Yes. Yes, baby. Yes. N1. Yes. Είχαμε και τα N1. Ξέρετε που πηδάγανε κάτι οι τελεμέδες να με ρίξουν τάπα. Ναι. Και τους κάρφωνα. Α, έχεις και τέτοια. N1, brother. Κάνε ένα highlight να γελάσουμε λίγο. Α, θες να σε φτιάξω. Ναι, ένα highlight κάνε. Λοιπόν, να βρω τώρα. Τον Παναθηναϊκό. Και από τον Μπάουκ. Highlights, Γιαννούλη. Βιντεοκασέτες ήταν τότε, ρε φίλε. Εντάξει, κάντε, δεν είναι τίποτα. Από όταν ήταν να δούμε βίντεο παλιά και να λέει. Και να, όχι να λέει, και να λέει ο προπονητής, ξαναβάλω το πίσω και να πει stop, rewind, και κάποια στιγμή να κόβεται η ταινία ξανά από τα πολλά τα μπαμ μπουμ. Τώρα πλέον υπάρχει σύστημα το οποίο όταν κάνει τη μαλακία στο 3 και 15 και ο προπονητής έχει πάρει time out στο 3, στο δείχνει στο time out. Σε 15 λεπτά έχει κοπεί η μαλακία σου. Το ξέρω αυτό. Όχι. Εντάξει, λογικό είναι. Ποτέ έπαιζες μπάσκετ, κατάλαβες. Ναι, λογικό είναι να υπάρχουν αυτά. Εφόσον έχει μπει τεχνολογία στη ζωή μας, είναι λογικό όλα αυτά να είναι. Με λίγα λόγια, Ευρωλίγκα, Μπερτομέου Λαμόγιο που λέει και ο Τίπιτζι ο φίλος μας. Ναι. Μπερτομέου Λαμόγιο φύγει από την Ευρωλίγκα. Ωραία. Σκοτωθήκαν μόλις είχε έρθει ο Μπερτομέου, σκοτωθήκαν όλοι να πάνε εκεί. Πού ρε? Στην Ευρωλίγκα. Ναι. Τέλος πάντων, λέω εγώ. Εδώ κάναμε κλήρωση στο Μακεδονία Παλάτι. Σβήσαν τα φώτα, έβγαζαν τα μπαλάκια. Λέω εγώ λοιπόν. Αχ, τι είχαμε τραβήξει τότε. Λέω εγώ, κάνε μου κανάλι, το οποίο θα απορροφά διαφημίσεις, έσοδα, θα κοστίζει λίγο παραπάνω. Ναι. Αυτό πουλάς και κρυβότερο. Ναι. Δηλαδή η Ελλάδα έχει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Δεν θα πληρώσει κάποιο κανάλι. Δεν θα πληρώσει κάτι παραπάνω. Ε. Έτσι είναι. Η Νόβα, ξέρεις τι έκανε. Έσπασε την κεντρική διαχείριση στο ποδόσφαιρο. Ωραία. Δεν την ενδιαφέρει. Γιατί υπερκαλύπτει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό την Ευρωλίγκα, ρε φίλε. Ναι. Σου λέω Παναθηναϊκός δεν είναι ποδοσφαιρικό προϊόν πλέον. Να, έχω το πασχετικό. Ναι. Η Νόβα δεν θα πληρώσει την Ευρωλίγκα. Άρα, εγώ νομίζω ότι είναι λάθος τώρα να είναι στον μπάσκετ, ας πούμε, το Κοσμοτέ, τότε TV, πώς το λένε. Έχει τρεις ομάδες. Οι άλλες ομάδες είναι στην Ευρωλίγκα, στο Νόβα. Είναι η λαμογιά των παραγόντων του μπάσκετ. Ναι. Ακόμα είναι και οι απίθανοι στο ποδόσφαιρο για 10 χρόνια είχαν και την κυρία χείριση. Και το μπάσκετ, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός καβατζώνουν τα συμβόλαια και βάζουν τους άλλους να σκοτώνονται. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο τώρα, δηλαδή. Και περιμένουν να παίξει κόρυβος Ολυμπιακός για να το δείξουν. Και μετά λένε ναι, θα σας δείξουμε. Και κάθε εβδομάδα δείχνει. Κάθε τρέιλερ λέει. Παίζει ο Ολυμπιακός κόρυβος, γιατί έχει δείχνει εντός έδρας του Ολυμπιακού, εντάξει. Ναι. Ολυμπιακός κόρυβος. Ο Ολυμπιακός του Σφερόπουλου, του Σπανούλη, του Πρίντες, απέναντι στο μαχητικό κόρυβο. Τι μαχητικό κόρυβο, 50 θα φάει. 50 θα φάει. Εύκολα. Εύκολα. Πάμε στο διάλειμμα, Γιάννη. Πάμε, διάλειμμα. Και να γυρίσουμε να μας πεις τι έγινε. Το γυρισμό από την Αθήνα. Πήγαμε το 12ο ποτήρι νερό για να συνέλθουμε. Αυτό ρε φίλε. Βάλε λίγο φωνή, βρε. Για πεντάδα χωρίς μπάρλο μου λέει ο τον Μπέρι έβαλα, ρε, στη θέση του. Άμπαλι, άμπαλι. Να σε ξανά. Αγαπώ. Αυτός το έδειξα. Το τραγούδι του καλοκαιριού είναι αυτό. Αυτός το έδειξα. Μόλις έχει πάρει πάλι το κύπελλο. Βιερίνια, φίλε. Έχει καλιάσει ένα παοξάκι το Βιερίνια και γίνεται αυτό. Τι είναι αυτό, ρε. Αυτό είναι αυτό. Αυτό, 1-0. Να το μάθει κάποιος ότι λέμε και το 1-0. Αυτό είναι 2-0. Αυτό είναι 2-0. Πόπο, ναι. Μάλιστα. Συνεχίζεται η εκπομπή για άλλα 10 λεπτά.
η οποία ο ένας συντελεστής της, χωρίς να έχει καθόλου τη διάθεση ψώνιου, να μην είναι καθόλου ψώνιο, έβαλε τον εαυτό του στην καλύτερη πεντάδα της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Γιατί είμαι. Εντάξει, το καταπίνουμε, γιατί το δεχόμαστε. Είμαι. Εντάξει. Εγώ μπορώ να πω ότι είμαι μέσα στου πέντε δημοσιογράφου του ΠΑΟΚ τη ιστορία. Εγώ δεν μπορεί να πει αυτό το πράγμα. Εγώ έχω φωτογραφία, ντοκουμέντο. Ντοκουμέντο, ντοκουμέντο, πώς το λέτε. Ναι. Που είσαι με τον κολλητό σου, τον Ξανθό, στο ίδιο τραπέζι. Πού ρε. Τον κολλητό σου, τον Ξανθό, θα πει. Είσαι με τον κολλητό σου, τον Ξανθό. Δεν ευχαριστήκαμε πουθενά. Ρε. Μια φορά φάγαμε στο ίδιο μαγαζί. Τραπέζι. Στον Πόλο, κάνα που ήταν και στην παραλία. Φάγαμε μια φορά στο ίδιο τραπέζι, αλήθεια. Με τον κολλητό σου. Τον κολλητό σου τον Ιωαννίδη. Που σε ήθελε στον Ολυμπιακό, γιατί δεν τα λες αυτά. Που υπέγραψες και τελικά δεν υπέγραψες. Γιατί δεν τα λες αυτά. Δεν υπέγραψα ποτέ. Κοίτα τώρα τι ταρκά μας έχουν βάλει τώρα τον ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να πάμε 22 Ιουνίου μέχρι 3 Εβδόμου στην Ολλανδία. Ναι. Στο Φένλο. Θα επιστρέψει η ομάδα 3-4 μέρες. Και μετά θα πάει στο Άρνεμ 6 με 15 Ιουλίου. Να γυρίσω εγώ για τις 3-4 μέρες ή να το πάρω σερί. Τι θα κάνω, για λέγε. Πού είναι αυτό, ρε. Στην Ολλανδία. Δηλαδή να κάτσω από τις 22 μέχρι τις 15. Τι να είναι? Κάνεις αυτό, γη. Σε δύο μέρες θα είμαστε, εντάξει. Ναι, τι είναι αυτό. Προετοιμασία, ρε. Βγήκε η προετοιμασία που θα πάει η ομάδα. Ολλανδία πάει η ομάδα πάντα, ρε φίλε. Και όπως έγραφε ένας συνάδελφος στο ποδοσφαίρο της εφημερίδας του. Χύθηκε η υδρότας στα βουνά της Ολλανδίας. Δεν υπάρχει βουνό, φίλε. Εντάξει, το δηλαδή, καλύτερο... άμα ένα πράγμα δεν μπορώ να βρω στη ζωή μου. Ολλανδό ριβάτι. Το χειρότερο που έχει γραφεί σε εφημερίδα ναι. Είναι ο ΠΑΟ κλείνει τον free agent 211 από το κολέγιο. Ο καλύτερος στην καλύτερη πεντάδα του κουλιακού ο free agent. Έχει γραφτεί αυτό το πράγμα. Έχει γραφτεί αυτό το πράγμα. Έχει συμβεί σε εφημερίδα. Άντε θα τα πούμε τώρα αυτά να γελάσουμε λίγο. Χωρίς, θυμάσαι τον Αράπη που είχαμε. Του μπάσκετ. Ναι, ένα πιτσιρικά τον Αράπη. Ναι, ναι. Χωρίς Αράπη ο ΠΑΟΚ. Και η φωτογραφία του Γκράχαμ. Δεν μετράει το free agent, είναι κορυφαίο. Α, σου πω κι άλλο. Κορυφαίο. Στη Μακεδονία Θράκης που έκλεισε, αναρωτιέμαι το γιατί, ναι, βλέπει Μπίρχοφ ο Φυρός. Θα πήγαινε ο Φυρός να τσεκάρει τον Μπίρχοφ, ναι. Ο οποίος εκείνη τη χρονιά στην Ουντινέζε, ήταν μια χρονιά πριν πάει στη Μίδαν, είχε βάλει 34 γκολ. Τσεκάρει Μπίρχοφ ο Φυρός. Καλά έχουν γραφτεί παπάδες τώρα, εντάξει. Υπάρχει ένα ταλέντο εκεί στο Μέτροσπορ, που όλο το παίζει και ιστορία κιόλας, και την έκανε τη λαμογιά του χθες. Που έχει κάνει ολόκληρο κείμενο. Ναι. Ωραία. Σύσκεψη για τα μέτρα τάξης στο Πανετολικό ΠΑΟΚ. Πώς θα είναι, πού θα φιλοξενηθεί ο ένας, πού θα φιλοξενηθεί ο άλλος, τι θα γίνει ο ένας, το άλλο, ο κόσμος, τα εισιτήρια και αυτά. Και το παιχνίδι ήταν και κλεισμένο το θηρό. Εσύ τι έχεις γράψει, σαν πιο χάζο που έχεις γράψει. Δεν κάνω τέτοιο, εγώ προσέχω. Εντάξει, δεν είναι η μεγαλύτερη πατάτα που έκανε ποτέ. Εντάξει, δεν είναι, μικρή. Μπορεί να έχω κάνει λάθος εκτίμηση. Κατάλαβες, όχι ότι έκανα πατάτα τέτοια. Ποτέ δεν έχω κάνει πατάτα τέτοια. Ποτέ. Είναι προσεκτικός εγώ. Επιτρώ πολύ την ελληνική εγώ. Ναι, ρε παιδί μου, δεν έχει κάνει ποτέ λάθος. Τότε δεν σε έφυγε ποτέ κάτι. Λάθος, αγόρι μου. Λάθος εκτίμηση, όχι λάθος τέτοιο. Ποτέ. Ποτέ. Γιατί δεν βαριέμαι να ρωτήσω. Δεν είναι κακό να ρωτάς. Δεν τα ξέρεις όλα. Κατάλαβες. Ναι. Και εγώ πάντα απέφευγα τον όγκο. Τον όγκο δουλειάς. Άρα δεν έχεις κάνει ποτέ λάθος. Όχι, έχω κάνει λάθη. Δεν έχεις κάνει ποτέ λάθος. Σε εκτίμηση έχω κάνει. Δεν έχεις γράψει μάλλον τίποτα λάθος. Τέτοιο είδους όχι. Όχι τέτοιο. Ένα μικρό ρε φίλε. Δεν έχεις κάνει. Μικρά σίγουρα θα έχουμε κάνει μια βλακία. Εγώ έχασα δύο φορές και χάσαμε ένα πόντο. Παραδέχομαι. Αυτό είναι γεγονός. Γεγονός είναι. Και εσύ γεγονός. Δεν έχεις κάνει κάτι. Κάτι θα έχω κάνει, δεν θυμάμαι τώρα, δεν σου πω. Ο Κόλκας, ο δεν κάνω Λάθοβιτς, ο Σέρβος. Υψηλό επίπεδο. Υψηλό επίπεδο. Και ο Μέση κάνει λάθη. Κάνει. Δεν κάνει. Και να κάνει δεν τα λέει κανείς. Κατάλαβες. Αυτό είναι το επίπεδο, το high level. Δηλαδή το brand
του ονόματος του Μέση έχει ξεπεράσει. Άρα τώρα εσύ μας λες ότι δεν έχεις γράψει ποτέ τίποτα λάθος. Δεν είπα αυτό, Γιάννη. Τι, αυτό σε ρωτάω. Δεν το θυμάσαι, κάνουμε... το έχεις ξεχάσει. Τι. Ναι, άμα θυμάται κάποιος συνάδελφος, θα μου στείλει. Να σου στείλει τι. Κάτι, μια βλακία που έχω κάνει τέτοιου είδους. Δεν έχεις κάνει ποτέ λάθος. Υπάρχει συνάδελφος επίσης. Ο Τζίζες, ο Χριστός. Καλά τα λες. Τι λένε, μάλλον. Τζόνι, θυμάσαι να έχω κάνει εγώ λάθος. Ποτέ. Ούτε τα κουμπιά ποτέ, τίποτα δεν πάτσε εδώ πέρα. Κάνα έντερα. Έχει άλλο τα κουμπιά. Αυτό σου λέω. Ότι εγώ πάντα φροντίζω τα λάθη τα μεγάλα γίνονται όταν έχει όγκο. Δεν λέω για λάθος. Άμα τρελάνει, δεν έχει κάνει λάθος. Δεν κάνω Λάθοβιτς, ο Σέρβος από το τραγούδι. Μια τύπωση μπορεί να κάνω. Να θέλω να γράψω άλλο και να περάσει άλλο. Το έχει συμβεί πολλές φορές. Από τη βιασύνη. Ωραία, όταν ο άλλος σου λέει τελειώνει το παιχνίδι και θέλω το κείμενό σου. Βαζελίνη για να μπει μετά. Πέντε λεπτά μετά το παιχνίδι και είσαι με 900 φυγμούς, σίγουρα μια κακή διατύπωση θα υπάρχει. Δεν γίνεται. Και τα επιμένει εδώ, λέει, δεν παραδέχεται. Ας μου βρει κάποιος ένα λάθος που έχω κάνει. Χοντρό. Πω. Που να γελάει ο κόσμος μαζί μου. Καλά, ούτε με μένα γελάει. Μπροστά μου. Τα πίσω θα γελάνε τίποτα. Μπροστά. Κοκό. Κοκό Σανέλ. Αυτή είναι η κοινωνία μας, όμως, φίλε. Ναι. Από πίσω. Θα πάμε δηλαδή στο μπάσκετ μεθαύριο. Θα πάμε στο μπάσκετ, εννοείται. Μανουριάζουμε ή είμαστε πολιτισμένοι. Αν δεν ρώτησες τον άλλον, άμα θα έρθει τελικά η ομάδα, τι είπανε. Η ομάδα του ποδοσφαίρου. Ας έρθει. Ναι, να έρθει ρε. Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ, αν ήμουν παίχτης, όταν ήμουν και έπαιρνα τίτλους, δεν καθόμουν σπίτι. Όπου είναι, όπου πήγαινα και να με μιλάνε, να με φιλάνε, να με χειροκροτάνε. Οι ξένοι φεύγουν διακοπές. 22 του μηνός ξαναμαζεύονται για του χρόνου. 20 του μηνός είναι η πρώτη συγκέντρωση. Ιουνίου. Ναι, δηλαδή έχουν ένα μήνα διακοπές. Το πρώτο παιχνίδι για προκριματικά πότε είναι. 15 Ιουλίου. Τι λες. Πόσα προκριματικά έχει. 15, όχι 25 λάθος. 25, ένας μήνας. Τρεις προκριματικούς play-off. Τρεις προκριματικούς. Τρεις, με τρεις διαφορετικές ομάδες. Έξι παιχνίδια δηλαδή. Ναι, αλλά όπως πάντα πράγματα, στον πρώτο είμαστε στους ισχυρούς. Ναι. Μετά έρχεται το. Αλλά στα μέτρα μας. Ναι. Δεν κάνουμε τις μεταγραφές, θα είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Εδώ τι κάνεις, μετά... εδώ να σε ρωτήσω, ρε μου, τι κάνεις σε αυτό. Πας, παίρνεις καλούς από την αρχή ή άμα περάσεις μετά παίρνεις καλούς. Το άμα περάσεις, παίρνεις καλούς, δεν φίλε, είναι πολύ λυθιό. Ναι, πολύ λυθιό. Αλλά άμα όμως δεν περάσεις και πλήρωσες τώρα να κάρω λεφτά. Ούτως ή άλλως πρέπει να πληρώσεις. Ναι, ρε παιδί μου. Άκουρα, ο Πάοκ τα λεφτά που δίνει τώρα είναι πάρα πολλά. Να. Μπορεί να τα μετριάσει και παράλληλα αυτά που θα γλιτώσει τα δώσει σε τέσσερις ποιοτικές προσθήκες. Ένα μπαίχτη τώρα θα έδινε για 3 εκατομμύρια το χρόνο. Όχι, αλλά τα δύο για τον Παπαδόπουλο εγώ τα δίνω. Τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Ναι. Άμα πάρεις Κυριάκο Παπαδόπουλο και πάρεις. Ένα εξάρι που να μην σέβεται. Τα φιλίδι πίσω από το Βιερίνια. Έχω εκεί βασικό, δεν ψάχνω βασικό. Το Βιερίνια. Θα φέρω τον Γιαννούλη πίσω. Δεν μπορώ να παίξω πίσω, μόνο μπροστά παίζω. Ο Γιαννούλης που δεν ξέρω αν είναι συγκινής σου ή όχι. Όχι, δεν είμαστε συγκινής, κρίμα. Είναι πρώτος σε ασίστ στο πρωτάθλημα μαζί με τον Μπέλκα και τον Φορτούνη και τον Αδάλες. Και είναι 22 χρόνων. Πότε θα τον φέρεις να παίξει εσένα. Ναι, θα τον βάλει όμως βασικό. Θα είναι δηλαδή... βασικό, αλλά θέλουμε να γίνει. Τι να τον κάνεις άμα δεν το θες βασικό. Ρε, το ποδόσφαιρο, ρε φίλε, αυτό. Τι παίρνεις παίχτες για να τον έχεις τρίτη αλλαγή. Ότι στα 22 του ο παίκτης. Κάνει... Ναι, είναι άντρας. Στα 18 είσαι άντρας. Άκουρε. 22 χρονών δεν υπάρχει. 22 χρονών δεν υπάρχει. Άκου. Ταλέντο. Είναι άντρας, αυτό συμφωνούμε. Ναι. Όταν έχω μπροστά μου τον Βιερίνια όμως. Ναι. Ο οποίος όμως δεν μπορεί να παίξει 55 παιχνίδια που θα έχω του χρόνου να πάει καλά. Ναι. Ωραία. Θα πω, άντρε, 30-35 εσύ. Ναι. 20 ο μικρός γιατί πρέπει να τον φτιάξουμε. Ναι. Ωραία. Α, ή θα παίζει αυτός ή ο άλλος. Ναι. Δεν παίζουν και οι δύο μαζί. Αν θελήσει ο προπονητής να βάλει το Βιερίνια εξτρέμ. Ναι, αυτό λέω, να ανέβει πιο ψηλά. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Γι' αυτό σου λέω. Αν ο Γιαννούλης κάνει. Αυτά είναι όμως αν. Στον προγραμματισμό με αν. Δεν κάνει κανείς. Ναι, με το αν το ξέρουμε. Ναι, ναι. Και το θα. Αυτά τα βλέπεις στην πορεία. Ναι. Η αρχική σκέψη είναι η εξής. Αν δεν είσαι 32, θέλω τα ποιατικά σου χαρακτηριστικά, είσαι ο ηγέτης της ομάδας μου. Ναι. Σε χρειάζομαι 35 παιχνίδια. Ναι. Δεν είναι ανάγκη να παίξεις ρε φίλε στο ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Ναι. Δεν είναι ανάγκη να παίξει στο ΠΑΟΚ. Ξέρω εγώ. Τρίκαλα που παίρνει το διπλό χθες. Ναι. ΠΑΟΚ από όλων Αθηνών. Ναι. Εντάξει.
θα παίξει ο Γιαννούλης εκεί, γιατί είναι ένα project που το θέλουμε να το αναπτύξουμε. Ναι, αλλά το Γιαννούλη δεν πρέπει να το βάλει και σε κάποιο δύσκολο παιχνίδι για να είναι πάλι θα είναι. Θα χρειαστεί, ρε φίλε, ατυχίες συμβαίνουν. Όχι, ρε, δεν λέμε αυτό. Ναι. Δηλαδή, πώς θα τον προετοιμάσει αν τον βάλει σε μεγάλα παιχνίδια τον παίχτη. Φίλε, όταν είσαι 22. Τι? Με 20 παιχνίδια στον Πάουκ, οκ. Okay. Σόπα, ρε. Ναι, ναι. Όχι. 22 χρόνια είσαι άντρα. Άντρα είσαι, άντρα μπροστά στο Φιερίνι. Εσύ όταν ξεκινούσες, φίλε, που είσαι μπροστά σου, ξέρω εγώ, τον Πέρι. Εθνική ομάδα έπαιξα, 18 χρόνια. Τον Πέρι πόσο έπαιζε. Ο Μπέρι έπαιζε 37 λεπτά και εγώ έπαιζε 30. Γιατί η θέση των ψηλών είναι 120 λεπτά. Άσε τα διάλα, πάμε να φύγουμε. Βλάκα, άσχετε. Κλείσε ρε. Δεν βλέπεις, από μπάλα δεν έχεις ιδέα. Τι που μπάλα ρε, δυο θέσεις. Δεν έχεις ιδέα. Δυο θέσεις είναι. Δεν έχεις ιδέα. 40 λεπτά και 40 λεπτά είναι 80. Θα φέρω τον Γιαννούλη την άλλη εβδομάδα. Είναι 80 λεπτά. Θα φέρω τον Γιαννούλη την άλλη εβδομάδα και το ρωτήσουμε μαζί. Τι να το ρωτήσουμε για τον κόσμο, οκ. Άμα μου πει οκ, okay, έφυγες, δεν σε θέλω στην ομάδα. Τι λες ρε. Πρέπει, όχι, και τα 55 θα παίξω ρε. Με το Βιερίνια μπροστά σου. Θα τον κερδίσω το Βιερίνια στην προπόνηση ρε. Άντε Γιαννούλη. Άιντε. Οι φανέλες και τα νόη, οι παοξίδες. Οι παοξίδες ρε. Άιντε ρε. Έχω όποιος κοινάει τα μπροστά μου, λίγο το πόδι από κάτω, λίγο τη μέση, λίγο αγκονίτσα, έπαιζα εγώ. Ο αρχηγός μου. Εσύ πήγαινε στον μπάνε και του έκανες μαγκές, που σε έβλεπε και γελούσε. Δεν πήγαινε στον μπάνε να κάνω μαγκές, αλλά όποιος ήταν ψηλός, στη θέση μου έτρωγε πολύ μαγκιά και μπούλινγκ. Ποια μας είδε και ο μπάνε μαζί. Δεν με έλεγε ο μπάνε, γιατί ο μπάνε το γούσταρε αυτό που έκανα. Γιατί έλεγε ο μικρός, έχει 2 κιλά τα έχει ο μικρός. Ωραία. Και άμα ξέφευγες. Τίποτα. Κουβέντα. Στα πάλι για τον μπάνε. Πάμε. Κλείσαμε. Κλείσαμε, για να μάθετε εδώ. Έβαλε πεντάλα το Σάβιτς, ο άσχετος.